Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Έχω τη χαρά να προσπαθώ να συντονίσω την συζήτηση μιας πολύ διακεκριμένης ομάδας συμπολιτών μας και καλώ στο βήμα τον κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, τον Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, τον κύριο Κώστα Ίσυχο, ο οποίος είναι υπεύθυνος του Τμήματος Εξωτερικής Πολιτικής και Άμυνας του ΣΥΡΙΖΑ, τον Dr. Ivan Velimir Starčević, who is the Ambassador of the Republic of Croatia, please. Τον κύριο Βασίλη Θεοφιλόπουλο, από την Διεύθυνση της Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, και τον Δόκτωρα Γρηγόρη Κουτσογιάννη, Business Development Manager της Lockheed Martin. Α, και ο κύριος Αθανάσης Πλατιάς, ο οποίος με είχαν ειδοποιήσει, με συγχωρείτε, με είχαν ειδοποιήσει ότι θα καθυστερούσε. Λοιπόν, οπότε ακολουθούμε κανονικά το πρόγραμμα. Παρακαλώ, κύριε Βαρβιτσιώτη, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Νομίζω ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας περιέγραψε με σαφήνεια ποια θα πρέπει να είναι μια αμυντική πολιτική και μια πολιτική γύρω από τις ένοπλες δυνάμεις. Εγώ θα μείνω πιο πολύ στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής και του διεθνούς περιβάλλοντος, γιατί πιστεύω αυτό που πριν περίπου 90 χρόνια εξέφρασε ο τότε Υπουργός Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας, ο Sir Austin Chamberlain, αδερφός του μετέπειτα Πρωθυπουργού, παρουσιάζοντας ως κατάρα μία κινέζικη ευχή που λέει «May we live, may you live in interesting times». Μακάρι να ζήσεις σε ενδιαφέρουσες εποχές. Νομίζω ότι ακριβώς αυτό ζούμε. Ζούμε μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εποχή. Γιατί οι ζωές όλων μας έχουν δραματικά αλλάξει τα τελευταία χρόνια και η χώρα μας, η Ήπειρός μας και η γειτονιά μας υφίστανται τεκτονικές αλλαγές. Και βρισκόμαστε μπροστά σε πολυδιάστατες και πολύ διαφορετικές προκλήσεις. Προκλήσεις που έχουν να κάνουν καταρχάς με τον ίδιο το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις θέσεις μας μέσα σε αυτήν, μια στρατηγική επιλογή που έχουμε χαράξει και υπηρετήσει με συνέπεια όλες οι πολιτικές δυνάμεις τα τελευταία 30 χρόνια. Έχουμε προκλήσεις με τις αλλαγές που συντελούνται στην ευρύτερη περιοχή μας. Έχει αλλάξει ο χάρτης της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, και ο πολιτικός και ο στρατιωτικός, και απέναντι σε αυτό το καινούργιο περιβάλλον πρέπει να ανταποκριθούμε. Πρόκληση είναι η αξιοποίηση επιτέλους του ενεργειακού μας πλούτου. Και πρόκληση αποτελεί βέβαια η κρίση, η οικονομική, όχι μόνο στο εσωτερικό επίπεδο, αλλά πλέον στα πλαίσια του ελληνισμού, εφόσον χτύπησε την Κύπρο με τόσο βάναυσο τρόπο όπως τον έχουμε δει το τελευταίο διάστημα. Πρόκληση όμως και ευκαιρία αποτελεί και η ελληνική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2014. Η Ευρώπη αποτελεί για μας μια στρατηγική επιλογή. Και η κρίση της Ευρωζώνης αποτελεί το κομβικό σημείο για την περαιτέρω ενοποίηση ή διάλυσή της. Γιατί όσο το όραμα της Ενωμένης Ευρώπης ξεφτίζει, όσο δεν γίνεται ελκυστική η Ευρώπη στις άλλες χώρες για να συνεχίσουν τις ενταξιακές προσπάθειες και όσο μεγαλώνει το πολιτικό και οικονομικό χάσμα ανάμεσα στο Βορρά και στο Νότο, είναι σίγουρο ότι θα οδηγούμαστε σε μια πολιτική αποσταθεροποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσο δεν αλλάξουμε πολιτική, δεν γίνουμε πρωταγωνιστές μιας άλλης αντίληψης και εμβάθυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομίζω ότι θα βρεθούμε μπροστά σε πολύ δυσάρεστες εξελίξεις.
Η ομοσπονδιακή δομή, την οποία η Ελλάδα οφείλει να υποστηρίζει, αποτελεί απάντηση στην κρίση. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι ο έλεγχος των δημοσίων οικονομικών μας θα είναι πολύ πιο ισχυρός, πολύ πιο αυστηρός και θα υπόκειται σε πολύ περισσότερους περιορισμούς από ό,τι σήμερα, για να μην γελιόμαστε. Από την άλλη όμως, η εγγύηση της οικονομικής μας σταθερότητας και ανάπτυξης θα ενισχύεται. Και τα λέω αυτά ως ευρωπαϊστής, ως άνθρωπος που πιστεύει ότι η στρατηγική επιλογή της χώρας είναι να παραμείνει στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε καμία περίπτωση να μην διακινδυνεύσει την έξοδο από αυτό. Γιατί ο Κωνσταντίνος Καραμαλής όταν έκανε το άλμα για να μας βάλει στην Ευρώπη, δεν αντιμετώπισε την Ευρώπη μόνο ως ένα περιβάλλον ευημερίας. Προσπάθησε να λύσει και άλλα δύο προβλήματα. Την πολιτική αστάθεια που όλο το προηγούμενο αιώνα είχε η χώρα μας με τις διαρκείς αλλαγές καθεστώτων, δικτατοριών, πολιτιακές μεταβολές και ούτω καθεξής. Και βέβαια να λύσει το έλλειμμα ασφάλειας το οποίο αισθάνεται από τη γέννησή του το ελληνικό κράτος. Πέρα όμως από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι προκλήσεις στο ευρύτερο περιβάλλον είναι πολύ σημαντικές. Πιστεύω ότι η Ελλάδα που διατηρεί παραδοσιακούς δεσμούς φιλίας και συνεργασίας και σεβασμού αμοιβαίου με τους γείτονές της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, πρέπει να και οφείλει να ανησυχεί από τις εξελίξεις στην περιοχή. Γιατί φοβάμαι ότι η αραβική άνοιξη, την οποία όλοι προϋπαντήσαμε με μεγάλο ενθουσιασμό, έχει τον κίνδυνο να μεταβληθεί σε μουσουλμανικό χειμώνα. Και πρέπει και η Ελλάδα, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και αυτόνομα, έχει το χρέος να συμπαρασταθεί σε αυτές τις χώρες σε μια ομαλή δημοκρατική μετάβαση, η οποία δεν θα έχει καμία σχέση με αυτό που λέμε ισλαμικό κράτος. Στη Συρία, όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε ο Υπουργός πριν από λίγο, βλέπουμε την αγωνία ενός λαού να τελειώσει με μια μακρόχρονη δικτατορία και όμως το κόστος του αίματος είναι δυσβάστακτο. 29 περίπου χιλιάδες νεκροί, 250.000 πρόσφυγες, 2,5 εκατομμύρια Σύριοι σε κατάσταση ανάγκης. Συζητάμε για μια ανθρωπιστική τραγωδία, στην οποία οφείλει επιτέλους η Ευρώπη να αποκτήσει μία φωνή. Γιατί μέχρι σήμερα έχει στερηθεί μία σαφούς και ξεκάθαρης άποψης. Και βέβαια η φωνή αυτή δεν είναι να υιοθετήσει τις οποιασδήποτε διεκδικήσεις από οποιαδήποτε αντιπολίτευση που έχει δημιουργηθεί σε κάποιο φυτώριο στελεχών ανά την Ευρώπη, αλλά να εγγυηθεί την ομαλή μετάβαση σε ένα δημοκρατικό καθεστώς. Με τον ίδιο τρόπο πρέπει να αποτρέψει την Αίγυπτο να μεταβληθεί σε μια ισλαμική δημοκρατία και βέβαια να ενισχύσει τις προσπάθειες σταθεροποίησης της Λιβύης που δεν φαίνεται ακόμα ότι έχει αποκτήσει βηματισμό. Βέβαια, σε όλα αυτά το περιβάλλον, καμία λύση στα προβλήματα της Μέσης Ανατολής δεν μπορεί να γίνουν εφικτοί χωρίς την επίλυση του Παλαιστινιακού προβλήματος. Και δεν αισθάνομαι καθόλου σίγουρος ότι οι δύο πλευρές σήμερα, στα πλαίσια των μεταξύ τους συνομιλιών, έχουν βρει τρόπους και διάβλους επικοινωνίας σε τέτοιο βαθμό, ώστε να συζητάμε με αισιοδοξία για την επίλυση αυτού του θέματος. Παράλληλα, η συνεχιζόμενη από το Ιράν προκλητική συμπεριφορά σε σχέση με το πυρηνικό του πρόγραμμα εντείνει τις πιέσεις στην περιοχή και την καθιστά για άλλη μια φορά έφλεκτη. Οι επικείμενες ιρανικές εκλογές τον Ιούνιο θα σηματοδοτήσουν, αν υπάρχει το περιθώριο να βρεθεί μια αμοιβαία
αποδεκτή λύση ή θα πυροδοτηθούν απρόβλεπτες εξελίξεις. Στη βαλκανική γειτονιά η χώρα μας πρέπει να συνεχίσει να εργάζεται για την εξομάλυνση της σχέσεων της με τους γείτονες, με παράλληλη την ενίσχυση της οικονομικής τους ανάπτυξης. Ένα πολύ σημαντικό βήμα έγινε μόλις εχθές. Πέρασε από την Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας η κύρωση της συμφωνίας για τον ΤΑΠ. Λυπάμαι που το λέω, αλλά μόνο δύο κόμματα υπερψήφισαν αυτή τη συμφωνία. Τα άλλα κόμματα επιφυλάχθηκαν ή καταψήφισαν αυτή τη συμφωνία. Μία συμφωνία που μας ξαναβάζει στο παιχνίδι των αγωγών, το οποίο δυστυχώς, παρότι το υπηρετήσαμε μέχρι το 2009, έκτοτε εγκαταλείφθηκε. Και είναι η μοναδική εναπομείνασα ευκαιρία που έχουμε για να γίνει η Ελλάδα ενεργειακός κόμβος. Και βέβαια και στέλνει ένα μήνυμα συνεργασίας στη γειτονιά, πολύ ουσιαστικό, πολύ γενναίο, πολύ δημιουργικό, που δείχνει τη σταθερότητα της Ελλάδας, στην άποψή της ότι με τους γείτονες πρέπει να εδραιώσουμε σχέσεις οικονομικής συνεργασίας, βαθιάς οικονομικής συνεργασίας, για να λύσουμε και τα υπόλοιπα προβλήματά μας. Διότι ο εθνικισμός, η γλώσσα του αλυτρωτισμού, ο λαϊκισμός που τα συνοδεύει, σε καμία περίπτωση δεν είναι καλός σύμβουλος για την επιλύση των διμερών θεμάτων. Και αναφέρομαι ιδιαίτερα στους βόρειους γείτονές μας, την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, που συνεχίζει παράδοξα και παράλογα μία αλυτρωτική λογική. Την ίδια ενίσχυση των οικονομικών δεσμών πρέπει να προωθήσουμε και με την Τουρκία. Η Τουρκία είναι ένας σημαντικός οικονομικός συνεργάτης μας. Είναι μία από τις χώρες στις οποίες έχουν επενδυθεί πολύ μεγάλα κεφάλαια από πλευράς Ελλήνων. Είναι εμπορικός εταίρος ανάμεσα στους πρώτους. Και βέβαια, στο πολιτικό επίπεδο, εμείς θα πρέπει να συνεχίσουμε να υπηρετούμε την υποψηφιότητα και να υποστηρίζουμε την υποψηφιότητα της Τουρκίας στα πλαίσια των ευρωπαϊκών θεσμών, για να μπορέσει και η οικονομία της και η κοινωνία της να γίνει δέκτης μεταρρυθμίσεων ουσιαστικών που θα βοηθήσουν στην εξομάλυνση των μεταξύ μας διαφορών. Και η πρόσφατη εξομάλυνση των σχέσεων Τουρκίας-Ισραήλ δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να ανακόψει και εμάς από την εμβάθυνση αυτής της σχέσης, που τα τελευταία χρόνια ξεκίνησε μέσα στα πλαίσια ενός περιβάλλοντος ιδιαίτερου, αλλά θα πρέπει να συνεχίσουμε να προωθούμε τις συμφωνίες στο οικονομικό, στρατιωτικό και ενεργειακό επίπεδο. Και νομίζω ότι υπάρχουν σχέσεις, ιδιαίτερα στο στρατιωτικό επίπεδο και στο επίπεδο της αμυντικής βιομηχανίας, τις οποίες θα πρέπει να προωθήσουμε, θα πρέπει να ενισχύσουμε, γιατί υπάρχουν αλληλοσυμπληρούμενες, κύριε Υπουργέ, είναι αλληλοσυμπληρούμενες οι βιομηχανίες μας. Φίλες και φίλοι, τέλος νομίζω είναι η στιγμή που παρά τις δυσκολίες η Ελλάδα οφείλει να συμπαρασταθεί στην αδερφή μας Κύπρο και να δώσει τέλος σε οποιασδήποτε φωνές, λίγες ευτυχώς, εκφράστηκαν το τελευταίο διάστημα περί εγκαταλείψεως της Κύπρου από την μητέρα Ελλάδα. Καταρχάς, η Ελλάδα ενίσχυσε πάρα πολύ το πακέτο διάσωσης της Κύπρου, επενδύοντας σημαντικά ποσά, απαραίτητα για την ανακεφαλαίωση των τραπεζών, των υποκαταστημάτων, των κυπριακών τραπεζών που βρίσκονται στη χώρα μας. Αλλά πέρα από αυτό, εμείς πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι σε δύο πράγματα. Ότι η Κύπρος θα έχει την άμεριστη υποστήριξή μας στην αξιοποίηση του φυσικού υποθαλάσσιου πλούτου της και ότι σε καμία περίπτωση η οικονομική της αδυναμία δεν θα πρέπει να εκλειφθεί ως παράθυρο ευκαιρίας για εισαγωγή ή προώθηση οποιοδήποτε σχεδίου επίλυσης του Κυπριακού που δεν σέβεται τις αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αυτό το μήνυμα οφείλουμε να το δίνουμε σε κάθε περίπτωση και σε όλους τους τόνους.
Τέλος, και μόνο επειδή έχουμε συνομιλητή από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, για μας άλλη μια γεωπολιτική πρόκληση είναι το θέμα της λαθρομετανάστευσης, στο οποίο χρειαζόμαστε την συνεχιζόμενη υποστήριξη από τους Ευρωπαίους εταίρους, όχι μόνο μέσω της Frontex, αλλά και με την ενεργοποίηση επιτέλους της Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής. Φίλες και φίλοι, κλείνοντας, γιατί υπάρχουν εξαιρετικοί συνομιλητές, θέλω να πω ότι οι ένοπλες δυνάμεις για μας δεν είναι ένα κομμάτι της κρατικής μας υπόστασης. Αποτελούν άρρηκτο κομμάτι του ελληνικού λαού, της ιστορίας και του μέλλοντος αυτού του τόπου. Και οφείλουμε απέναντι στα στελέχη τους να δείχνουμε το σεβασμό, την εκτίμηση, την αναγνώριση, όχι μόνο σε ηθικό αλλά και σε υλικό επίπεδο, μέσα από τη διευκόλυνση της ζωής τους, για να υπηρετήσουν τους στόχους τους οποίους η πατρίδα τους έχει τάξει να υπηρετούν, αλλά και το ειδικό τους εθνικό φρόνημα τους έχει τάξει να υπηρετούν. Και μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας, πολλές φορές ήδη έχουμε συζητήσει τρόπους και μεθόδους για να υποστηρίξουμε ακριβώς τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, γιατί οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα μας, για να τις αντιμετωπίσει, οφείλει να έχει ισχυρές, αξιόμαχες, ένοπλες δυνάμεις, έτσι όπως είχε όλα αυτά τα χρόνια. Φίλες και φίλοι, μπροστά στην ελληνική προεδρία του 2014, μία είναι η πρότασή μας. Η πρότασή μας είναι να αναδείξουμε επιτέλους, να μην πάμε με μία ατζέντα πολλών θεμάτων, αλλά να πάμε με κεντρικά ζητήματα που αφορούν την εξομάλυνση της διαφοράς του Βορρά και του Νότου, είτε στο επίπεδο της ασφάλειας, είτε στο επίπεδο της οικονομικής ανάπτυξης. Διότι αν δεν το θέσει η Ελλάδα το θέμα του χάσματος ανάμεσα στο Βορρά και στο Νότο, δεν πρόκειται να το χθέσει κανείς. Και η ελληνική προεδρία το πρώτο εξάμηνο του 2014 είναι μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία για να επιστρέψει η Ευρώπη σε μια σοβαρή θεώρηση των πραγμάτων. Εγώ, φίλες και φίλοι, παραμένω αθεράπευτα αισιόδοξος. Είμαι βέβαιος ότι οι γεωπολιτικές αλλαγές που σήμερα μας φοβίζουν μπορούν να αποτελέσουν μια μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα. Αρκεί με ψυχραιμία, με σχέδιο και σκληρή δουλειά να ανταποκριθούμε σε αυτές. Και είμαι βέβαιος ότι τόσο τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και το πολιτικό προσωπικό της χώρας και η πνευματική της και επιχειρηματική της ηγεσία θα ανταποκριθεί σε αυτή την πρόκληση και την πρόκληση θα την κάνει ευκαιρία. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, για την πολύ ενδιαφέρουσα και εμπνευσμένη ομιλία σας. Μας δώσατε πολύ πλούσια τροφή για συζήτηση αργότερα. Να δώσω το λόγο αμέσως στον κύριο Κώστα Ίσυχο, ο οποίος είναι υπεύθυνος του Τμήματος Εξωτερικής Πολιτικής και Άμυνας του ΣΥΡΙΖΑ. Παρακαλώ. Καλημέρα σας. Μας δίνεται η ευκαιρία να ευχαριστήσω καταρχάς τους διοργανωτές για την ευγενική πρόσκληση που έχει και θεσμικό χαρακτήρα για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που εκπροσωπώ σήμερα, και μας δίνεται η δυνατότητα υπ' αυτήν την έννοια να αναπτύξουμε προβληματισμούς, σκέψεις και προτάσεις οι οποίες δεν είναι κατά ανάγκη να είναι όλες μεταξύ τους όμοιες και σε μία γραμμική ευθεία, αλλά η δυνατότητα να αντιπαρατεθούμε με σοβαρούς προβληματισμούς, αναλύσεις, διάγνωση και πρόταση, ίσως να μας δώσει τη δυνατότητα να είμαστε πολύ πιο ουσιαστικοί και στα συμπεράσματα, αλλά και στις γενικότερες προτάσεις που έχει ανάγκη η χώρα για να ξεφύγει από αυτή την απίστευτη μεταπολεμική τραγωδία, την οποία έχει πλήξει βάναυσα και εγκληματικά τον ελληνικό λαό. Και όχι μόνο. Αναδεικνύεται από την πρόσφατη περιπέτεια, την τραγική δραματική περιπέτεια της Κύπρου, ότι ο Ευρωπαϊκός Νότος απέκτησε και ένα δεύτερο πειραματόζω, πολύ πιο προχωρημένο και με ταχύτερους ρυθμούς, μεταβαλλόμενο σε μια επικίνδυνη πορεία που μπορεί να προδιαγράψει και την οικονομική και κοινωνική καταστροφή της Κύπρου. Κορυφαίοι αναλυτές που δεν ανήκουν στο χώρο της αριστεράς,
αλλά και αναλυτές από το κέντρο της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών, ήδη προβλέπουν ότι τον πρώτο χρόνο της οικονομίας της Κύπρου η ύφεση θα ξεπεράσει το 20%. Πρόκειται για ένα τραγικό νούμερο, για ένα τραγικό δίκτυο, ο οποίος εμπεριέχει στοιχεία, θα έλεγα ακόμα και όσο ακραίο να ακούγεται αυτός ο χαρακτηρισμός, στοιχεία κοινωνικής γενοκτονίας ενός λαού. Πρόκειται για τον οικονομικό Ατήλα 3, αφού ο Ατήλας 1 και 2 προκάλεσε μόνο 17% ύφεση μετά την παράνομη τουρκική εισβολή. Επομένως, εάν ο Ευρωπαϊκός Νότος συνεχίσει όχι απλά να περιθωριοποιείται, αλλά και το χάσμα που χωρίζει τον Ευρωπαϊκό Νότο από τον Ευρωπαϊκό Βορρά, ουσιαστικά προδιαγράφει και προδιαθέτει για μια μεγάλη τραγωδία της ευρωπαϊκής ενοποίησης, η οποία δεν στείνεται με βάση και το πρώτο όραμα των εμπνευστών της Ευρώπης, της Ενωμένης Ευρώπης, που ήταν ουσιαστικά ο γαλλογερμανικός άξονας, αφού πλέον αυτός δεν υπάρχει, γιατί έχει υποστεί ένα μεγάλο ιστορικό ρήγμα. Έχουμε σήμερα μια μονοπολική γερμανική Ευρώπη και όχι μια ευρωπαϊκή Γερμανία. Αυτή η πραγματικότητα πρέπει να αναδιατάξει και να δημιουργήσει τις δυνατότητες και τις συνθήκες για έναν γενικότερο επαναπροσανατολισμό της εξωτερικής πολιτικής της χώρας, αλλά και της αμυντικής της πολιτικής. Ένας επαναπροσδιορισμός που θα βασίζεται σε μια πολυδιάστατη, πολύπλευρη, ενεργητική, φιλειρηνική εξωτερική πολιτική. Και θα παραθέσω ορισμένες προτάσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται και στο πρόγραμμά μας, αλλά και που συνεχώς εξειδικεύονται σε αυτούς τους δύο σύνθετους τομείς. Σήμερα βρισκόμαστε, όπως είπα και πριν, σε μια μεταβατική περίοδο της ιστορίας, σε μια εποχή όπου το παγκόσμιο σύστημα κινείται προς ένα καινούριο σχήμα. Σε μια εποχή όπου δραματικές αλλαγές στις διεθνείς ισορροπίες αναταράσσονται βιαία και αλλάζουν. Όταν φυσικά και εφόσον υπάρξουν πολιτικές που μπορούν να αλλάξουν αυτές τις ισορροπίες, μέχρι τότε όμως πρέπει και εμείς να είμαστε έτοιμοι, πανέτοιμοι θα έλεγα ως χώρα και ως λαός, να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους μεγάλους κινδύνους, που δεν είναι μόνο οικονομικοί, αλλά εμπεριέχουν πολυεπίπεδες πλευρές της κρίσης, που είναι κλιματικές, πολιτισμικές, κοινωνικές, οικονομικές, μεταναστευτικές κτλ. Σε αυτό το πακέτο αυτών των ασύμετρων απειλών προς την μέχρι τώρα που γνωρίζαμε Ενωμένη Ευρώπη, υπάρχει το κυρίαρχο ζήτημα πώς και με ποιο τρόπο θα αντιμετωπίσουμε αυτές τις μεγάλες ιστορικές προκλήσεις. Θα επικεντρωθώ στην εισήγησή μου στις δυνατότητες της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, που περιγράφτηκε και πριν, αλλά πρέπει να είναι εκτός ενός πλαισίου μνημονιακού στραγγαλισμού. Διότι η ύφεση που προκαλείται από τις κυρίαρχες πολιτικές της Τρόικα, αλλά και της σημερινής κυβέρνησης, δεν αφήνουν περιθώρια επιβίωσης και ανάπτυξης αυτών των πλεονεκτημάτων που διαθέτουμε στην αμυντική βιομηχανία, που έχει ως στόχο την ενίσχυση της άμυνας της χώρας με δημιουργικό τρόπο, χωρίς να χρειάζεται ο εθνικός πλούτος να δαπανάται σε αγορές πανάκριβων οπλικών συστημάτων, με εταιρείες από το εξωτερικό, που βεβαίως θα πρέπει να συνεχίσουμε να αποκτούμε τεχνογνωσία και τεχνολογία και δυνατότητες συμπαραγωγής, αλλά σε ένα πέπλο απόλυτης διαφάνειας και κοινοβουλευτικού ελέγχου. Η χώρα μας δεκαετίες έχει ταλαιπωρηθεί από αυτό το δράμα και δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να έχουμε μπροστά μας αυτό το τοπίο που είναι και σκοτεινό και ζημιογόνο για την κοινωνία. Δεν χρειάζεται ο εθνικός πλούτος να δαπανάται στις αγορές πανάκριβων οπλικών συστημάτων, οι επιλογές των οποίων μέχρι σήμερα ήταν στην καλύτερη περίπτωση αποσπασματικές και δεν εντάσσονταν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο συνολικής αμυντικής και αποτρεπτικής ικανότητας, η βασική φιλοσοφία της άμυνας της χώρας. Εμείς σκοπεύουμε να ακολουθήσουμε μια ολιστική, ελληνοκεντρική αμυντική στρατηγική, μέσα στην οποία η ελληνική δημόσια αμυντική βιομηχανία θα παίζει κομβικό ρόλο στρατηγικού εταίρου, με
τεχνολογίες αιχμής από το εξωτερικό, διασυνδεδεμένη με μια αμυντική και αποτελεσματική στρατιωτική σκέψη που θα αποσκοπεί στην κάλυψη των ελληνικών αμυντικών αναγκών. Η συστηματική παρακολούθηση των εξελίξεων στην τέχνη και την επιστήμη του πολέμου και της άμυνας διεθνώς μας δείχνει ότι προκύπτουν μεγάλες ευκαιρίες για την ανάπτυξη καινοτόμων οπλικών συστημάτων από την ελληνική βιομηχανία, τα οποία μπορούν να προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες στην ενίσχυση των ελληνικών αμυντικών ικανοτήτων με πολύ χαμηλό κόστος συγκριτικά με αυτό που είχαμε σήμερα. Παραδειγματικά και μόνο θα αναφέρω τις διεθνείς τάσεις που παρακολουθούμε σε χώρες παρόμοιες με τις δικές μας, με τη δικιά μας, που έχουν μια αντίστοιχη γεωγραφική λογική και δομή, είναι τα μικρά πυρομαχικά προσβολής ακρίβειας συστήματα, Precision Guided Munitions, PGM, μεγάλου βεληνικούς και πολύ χαμηλού κόστου στην αγορά, η χρήση των οποίων στο πλαίσιο δικτυοκεντρικών μαχητικών αντιλήψεων μπορεί να επιτρέψει την ενίσχυση των μαχητικών ικανοτήτων του ελληνικού στρατεύματος και την αποτρεπτική ισχύ της χώρας, ακόμη και με μείωση των αμυντικών δαπανών σε βάθος χρόνου. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η αξιοποίηση πράσινων στρατιωτικών ενεργειακών τεχνολογιών σε συνδυασμό με αποκεντρικά μαχητικά μοντέλα. Ο ρόλος της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας δεν περιορίζεται κατά ανάγκη στην ανάπτυξη πολεμικών ικανοτήτων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την είσοδο κρίσιμης σημασίας τεχνολογιών στην ευρύτερη παραγωγική βάση της χώρας, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που η χώρα μας βιώνει μια τραγική ανθρωπιστική κρίση. Όμως αναρωτιέμαι πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο όταν στις επιλογές του πολιτικού προσωπικού της χώρας, της κυβέρνησης και των πολιτικών του μνημονίου, η καταστροφή, η απαξίωση, η περιθωριοποίηση της δημόσιας ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας ή έστω το πέρασμά της με έναν γρήγορο και ξαφνικό τρόπο στον έλεγχο διεθνών ξένων οίκων θα έχει τραγικά αποτελέσματα για αυτή τη φιλοσοφία και την στρατηγική που περιγράψαμε. Επιμένουμε στις τεράστιες δυνατότητες που έχει η αμυντική βιομηχανία της χώρας, η ΕΑΒ. Η ΕΑΒ, η ναυαρχίδα της αμυντικής βιομηχανίας, η οποία εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει παραδοθεί στην απαξίωση, στον άναρχο προγραμματισμό και στο ότι λιμένεται κυριολεκτικά από εργολαβικές εταιρείες. Οι διεθνείς συνεργασίες της ΕΑΒ είναι επιβεβλημένες με ένα όμως κεντρικό στοιχείο και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και την συγκεκριμένη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη στρατηγική που πρέπει να αναπτύξει. Η αεροπορική τεχνογνωσία αιχμής δεν μπορεί να εκχωρείται σε εργολαβικές εταιρείες με μοναδικό κίνητρο το κέρδος τους όταν στρατιωτικό υλικό και γνώση αποτελεί σε ορισμένες περιπτώσεις εθνικό και δημόσιο κεφάλαιο που συνδέεται με την ασφάλεια των πτήσεων αλλά και με τις κεντρικές αποστολές της πολεμικής αεροπορίας μας. Τέτοιοι εργολάβοι, για ευνόητους λόγους, πάντα βρίσκονται στο περίγυρο και πάντα πολλές φορές με αφανή και αδιαφανή τρόπο είναι μπροστά μας. Πολλές φορές κατηγορείται ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης για ανεδαφικότητα στις θέσεις του. Άποψή μου είναι ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και γι' αυτό έχουμε αυτή την ευκαιρία να αποσαφηνίσουμε, να πούμε και τη δική μας φιλοσοφία, τη στρατηγική μας πρόταση και να αναφερθούμε σε 2-3 περιπτώσεις, αποσπασματικές βέβαια λόγω του χρόνου, που έχουμε ως πρόταση για νέες ένοπλες δυνάμεις, νέου τύπου, σε συνθήκες κρίσης για τη χώρα, που θα γίνουν πρωταγωνιστές μαζί με το λαό στην ανοικοδόμηση και ανασυγκρότηση της κοινωνίας και της οικονομίας μας. Σήμερα δεν μιλάω μόνο ως ένας αριστερός. Μιλάω και ως λογικός άνθρωπος. Αξιοποιώ τον ορθό λόγο και κάνω έκκληση στην κοινή λογική. Κάνω έκκληση διότι δια της φτώχειας δεν μπορεί να παράγεται πλούτος. Και μάλιστα πλούτος στο ανθρώπινο δυναμικό των ενόπλων δυνάμεων. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Η αντίθετη άποψη, η οποία έχει επιβληθεί σαν θέσφατο, δεν μπορεί να διεκδικήσει κανένα κριτήριο ορθού λόγου. Είναι αλχημία, όχι επιστήμη. Με το να επιβάλλει στην Ελλάδα μνημόνια τέλειωτα, που δεν θα έχουν τέλος, που συνεχώς συρρυκνώνουν την οικονομία,
δημιουργούν τεράστια προβλήματα στην επιβίωση του ελληνικού λαού. Δεν θα φέρεις έτσι ποτέ την ανάπτυξη, αλλά και την εσωτερική ασφάλεια της χώρας. Απλά θα μετατρέψεις την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ισπανία, ένα ξεχωριστό πειραματόζω, το οποίο όμως θα του συνενώνει μια βασική συνταγή. Η μετατροπή του Ευρωπαϊκού Νότου σε έναν ζωτικό χώρο για το Ευρωπαϊκό Κέντρο και για την Γερμανική Ευρώπη. Δύο λόγια για την γεωπολιτική κατάσταση που επικρατεί στη γειτονιά μας. Πράγματι, τα προβλήματα είναι πολλά. Είναι σύνθετα και δεν είναι άσπρο-μαύρο. Ο νέος πολυπολικός κόσμος, έτσι όπως σήμερα η Ευρώπη συμπεριφέρεται στο εσωτερικό της, αναδεικνύει ότι άλλες περιφερειακές ολοκληρώσεις, και δεν θα αναφερθώ στην Ευρωασιατική Ένωση, στους BRICS, στην Ένωση της Λατινικής Αμερικής ή των Αφρικανικών κρατών, η Ευρώπη έχει επιλέξει η ίδια να περιθωριοποιηθεί ως πόλο σταθερότητας και ειρήνης στον κόσμο και έτσι βγαίνει από μέσα της ό,τι χειρότερο ιστορικά έχει αποδείξει στον 20ο αιώνα. Χρειάζεται μια μεγάλη ριζική ανατροπή στις πολιτικές εντός της Ευρώπης. Πράγματι, η χώρα μας περικλείεται από εθνικισμούς. Και στο Βορρά και στην Ανατολή, και οι εθνικισμοί πάντα αποτέλεσαν στα Βαλκάνια ένα εργαλείο παρέμβασης των μεγάλων δυνάμεων προς όφελός τους. Επομένως, εμείς επιμένουμε ότι ξεκινάμε από τη γειτονιά μας, από το περίγυρό μας και επιλύουμε τα προβλήματα που είναι διεθνούς χαρακτήρα και όχι σε διμερή βάση με όλες τις όμορες χώρες, στη βάση όμως του διεθνούς δικαίου. Είτε αφορά αυτό την οριοθέτηση αποκλειστικών οικονομικών ζωνών, είτε αφορά διμερή προβλήματα μεταξύ των χωρών. Μόνο στη βάση αυτή, όπου είναι αδιαπραγμάτευτες αξίες η εδαφική ακεραιότητα της χώρας και το διεθνές δίκαιο, μπορούμε να βρούμε συνεννόηση. Και πιστεύουμε ότι αυτός ο δρόμος είναι ορθός. Επίσης, στον Ευρωπαϊκό Νότο επιβάλλεται μια στρατηγική η οποία θα δημιουργήσει συνθήκες κοινής στρατηγικής από όλες τις χώρες του Νότου της Ευρώπης, όπως και στη Μεσόγειο, όπου οι προτάσεις για αποπυρηνικοποίηση, που δεν αφορούν μόνο το Ιράν βέβαια, αλλά και το ίδιο το Ισραήλ, που δεν έχει υπογράψει καμία διεθνή συνθήκη για τον περιορισμό ή τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων. Δεν μπορούμε να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά σε έναν κόσμο που αναζητά κοινωνική δικαιοσύνη και το διεθνές δίκαιο να αποτελεί τη βάση ειρηνικής επίλυσης μεταξύ των λαών μας. Μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική με οικονομική διπλωματία, με στρατιωτική διπλωματία, με πολιτισμική διπλωματία, με οξυδέρκεια, με αποσαφηνισμένες θέσεις, με ορίζοντα να βγούμε από αυτή την μνημονιακή γάγγραινα, είναι λαϊκή επιταγή, πατριωτικό καθήκον και δημοκρατικό καθήκον όλων μας. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ίση, για την πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία σας. Είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχουν διευκρινήσεις και συζήτηση μετά το πέρας των υπολείπων ομιλιών. Να δώσω το λόγο τώρα αμέσως στον κύριο Ιβάν Βελιμίρ Στάσιβιτς, ο οποίος είναι ο πρέσβης της Κροατίας στην Αθήνα και ο οποίος, όπως ξέρετε, το 2014 η Κροατία θα είναι το 28ο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Please, Mr. Ambassador, the floor is yours. Ladies and gentlemen, dear colleagues, ambassadors, it is my honor and a pleasure indeed to talk to this distinguished audience today. We are given slots of about 10 minutes each, which makes my task almost impossible. I'll try to do it. That's why we'll have only one slide, which I'll try to explain, and I think we'll together go over it somehow. I actually spent quite a number of years working in the field of international security, conflict management, peace operations, actually, and so on. Both practically, meaning that I spent some time in the field in Afghanistan, and the theoretical. I did some theoretical research in that field as well. So I would actually, based on both this practical and theoretical experience, I wanted to make you familiar or to talk a bit about the concept, a new, let's say, or emerging at least, concept of security, which in some elements changes, modifies
or is complementary and supplementary and so on to the classical concept of security to which we are all somehow accustomed. So, without further ado, and trying to stay within this impossible limit of 10 minutes, I'm going straight to the subject. So, first of all, I'm starting with the firm conviction that we live in a postmodern world. We really do. The world in which we live today is characterized by all the characteristics of postmodernity. There is absence of big narratives. There is relativity. There is intertextuality. There is pastiche everywhere. There is a shallowness. There is a superficiality. There is a anything goes climate. There is a postmodern war as a kind of spectacle, which I think we face, or partly as a spectacle. So all these are new phenomena, new things. I think fully allowing to argue, and I'm actually starting with, that we live in a postmodern world. EU is ultimately a postmodern phenomenon, speaking stricto sensu as a kind of union, and also in a wider social sense. Secondly, I think that the paradigm of differentiation and integration is actually the most appropriate for if we try how to grasp this new postmodern reality. By differentiation, I mean new threats, new challenges, new phenomena which are coming up daily, both in terms of substance as a terrorism, cybercrime, and all this, which we heard already about today, and in terms of territory, like new countries are unfortunately being dragged into the circle of violence, into the circle which asks for international intervention, which asks for some kind of conflict management, ultimately for a kind of peace operation. Secondly, there is integration. I spent, as I said, quite some time in one of instruments for integration at the local level. This is the so-called PRT, Provincial Reconstruction Team. I hope some of you at least are familiar with that. But now it is our task somehow to look for integration at the global level, at the higher level, at the general level, for new models of synergy. I think actually, as if I understand the general idea of this conference, it is exactly going into that direction, trying to look for new kinds of integration. This is the integration which this conference has in mind, if I understand it correctly, is the integration between the civilian and military component in bringing about the new security, new conflict management, new peace operations, if you want. I fully share this. I fully support this. That's why I somehow wanted to say a few, display my thoughts on this here. So this is really how we should. One of the models of integration. Well, of course, it's easier to say that military and civilians should cooperate than to exactly say answer how. So to bring added value, so to bring synergy. But there are some ways, and I think. And I wish that this conference be successful in looking for these new ways. And now allow me to display here this model, whatever it is. I call it it's actually I'm the author of it, so you can criticize it or you can accept it, however you like. And I named it with the freedom of the author. Postmodern peace triangle. So, I think that it is really the emerging new model of approach to this field, to these issues, which can be presented as a kind of triangle, as I did here, with the three angles, with the three points, with the three focal points. The first one is human security, the second one is protection of civilians, and the third one is a responsibility to protect. And now allow me to say a few sentences about each of them. How do I really see it?
Human security for the first time appeared in a human development UNDP, Human Development Report, 1994. So all these phenomena are completely new, completely 1994. What it is all about? The main idea is that there should be something complementary to the state security. State security having before the eyes army, police, intelligence services, and all the other services which have the state legitimacy and monopoly of violence in their hands, that we should actually start talking complementary about the human security, that we have to put the individual, each human person, into the center of security, of the security studies, as well as of the practical security. So that practically means that each state, all this repressive mechanism, if I may use this word here, has to be promoting the security position. We are speaking about security here, security position of the individual citizen, of the individual citizen. Because earlier national security was somehow the dogma, mantra, whatever, without asking many questions, so what actually happened below this level? This time is over now. So nobody is now saved of this question. Nobody can say, I'm a secure country, I have a good system of state, whatever, military and police and other agencies, which has to say something about this, and don't ask me what's going on then later lower. Now, we all have, the international community has a right to ask what's going below that level, and the international community does ask these questions, and it will continue to do so. So it's not strictly human security versus national security. It's rather both together. It's rather both together. These are in, this should be treated as a complementary approaches. Hoping for synergy, hoping for added value from this, from such an approach. And just to say here, without, I really don't have time to enter into all this extremely, extremely interesting debate. Maybe we could do something later with the Q&A period. Allow me just to say that there is, of course, the European Security Strategy passed in 2003, which has been reinforced, has been debated and reinforced somehow in 2008. At that moment, actually, the human security entered, was involved as a part of European Security Strategy. So we may, in a bit freer way, say that this very component, human security component, based on the security of each and every citizen and individual, is one of the constitutive elements of the European security strategy. Not to mention that it has been formally announced as one of the most important elements of some countries' foreign policies, like Norway, Canada, Japan, and some other. So this is the first one, just in a absolutely telegraphic sense, which is leaving, unfortunately, too many issues open. Another one is point here, another angle, in my view, belongs to the so-called protection of civilians. Protection of civilians is a concept developed actually in 1999 by a number of UN Security Council resolutions, which started from the idea that actually in a contemporary wars, it's not military who suffers the most, it's actually the civilians. And contemporary wars show that suffering, casualties, and so victims on the civilian side outweigh the military casualties by far. So the idea here is very simple, that it simply cannot be any conflict resolution, any real security engagement without taking this very simple and scientifically proven effect in account. So practically in peace operations, that means if a particular peace operation is not able to secure at least a basic protection of the civilian population, then it's really a question what kind of operation this is.
So this is now the, it is since 1999, it is more and more taken as a constitutive part, and now actually most of UN peace operations and others, of course, act with this mandate, because this mandate has to be, so it's not the, just to make something clear, when I'm talking about protection of civilians, I'm not talking colloquially. Well, we of course all agree that civilians have to be protected. It's a concept. It's a concept. Here is a syntagm, which is embodied in various legal documents, stemming actually from three legal corpses. The first is the international humanitarian law, then the human rights system, and the refugee law. In some of the operations, it is one of the concepts in peace operations, in conflict management, but in some of peace operations, it has been declared as the priority principle, like, for example, in MONUC or now MONUSCO in Congo. This is, again, in the shortest about the protection of civilians, and now let's go to the responsibility to protect, which appeared for the first time in the report of the International Commission for Intervention and State Sovereignty in 2001, and then actually in the final document of the World Summit in 2005. So what's the idea here? The main idea here is actually that sometimes the problems with the security in human rights and protection of civilians and all these things in a particular country are such that unfortunately we probably have stopped talking and assisting this country and helping it and so on, but should probably employ sometimes different means. So the responsibility to protect has three pillars actually. First, each state is of course has a responsibility to protect its population from mass atrocities. Second is, if there are problems in a particular state, then other states have a right and duty to help, assisting, and so on. And then if that doesn't suffice, then the international community has the responsibility to intervene even violently, even militarily, if needed. Well, it's not a blanket, of course, it's not a blanket. There are, according to this World Summit final documents, it can be applied only if there are mass atrocity crimes in the field of genocide, war crimes, crimes against humanity, or ethnic cleansing. And then there is another set of additional requirements which have to be met before intervention takes place, which I'm afraid I won't be able to enter here due to the lack of time. But what I would like to say here is that let's say that this principle is formulated in the World Summit final document 2005. It was first time implemented militarily in Libya. So there are resolutions 1970 and 1973 from 2011, and later, actually, on the same month, resolution 1975, it has been implemented in Cote d'Ivoire. So this is the responsibility to protect, in shortest, again, leaving too many issues open here. And now allow me to conclude all this. I think, and this is somehow shown by all the scientific research, the conflicts in the world will continue. So they will require further engagement of goodwill and honest men, ladies and gentlemen in a field of security, in conflict management, peace operations, and so on. This is, I would say, a noble engagement. There will be those in need, and there will be those who will be able to do something for the former. Second, I think that today, in this postmodern world, as I call it, there is an emerging new concept. There is this triangle, how I named it, so on. It is a kind of, in my view at least, a kind of menu. So these three principles are kind of menu for the incumbent and future
security engagements and the conflict management and the peace operations. That does not mean that each of these three principles will be applied in each and every of operations, even every of 10, but they will always be in front of the creators of the operations. Now, there can be no international engagement without thinking about these three, simply. If they are going to be applied or not, or any combination, or even one, or none, this is question of fact. But I cannot, I'm convinced, nobody can go into a serious engagement in this field without having in mind these three concepts. And the third and final point which I want to make here is just to remind you that the European Council is planning to have a debate on common security and foreign security policy in December this year, and I'm inviting you and myself, all of us, to contribute as much as we can to this. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Ambassador. I must say that I enjoyed very much your theorizing of diplomacy. You gave an academic tone in the discussion, and I thank you very much for that. Παρακαλώ τώρα να δώσω το λόγο, καλέσω στο βήμα τον καθηγητή κύριο Αθανάσιο Πλατιά, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Καλό σας απόγευμα. Εγώ διάλεξα να μιλήσω για τις παγκόσμιες προκλήσεις σε ένα ορίζοντα 10-15 χρόνων, για να δείξω ένα από τα βασικά θέματα του συνεδρίου, πώς η εξωτερική ασφάλεια συνδέεται με την εσωτερική. Αυτό μπορεί να είναι αυτονόητο τώρα, στη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, για παράδειγμα, η έμφαση ήταν στο εξωτερικό εχθρό. Τώρα, όπως θα δούμε, με την ανάλυση που θα κάνω για τις τάσεις στο διεθνές περιβάλλον ασφάλειας, που πάει ο κόσμος δηλαδή, θα δούμε ότι αυτά τα δύο ουσιαστικά είναι το ίδιο πράγμα. Συνδέονται, γιατί μιλάμε για το ίδιο πράγμα. Τώρα, για να κάνει. Η ανάλυση του διεθνούς περιβάλλοντος για μένα είναι το πρώτο βήμα για στρατηγική. Δεν μπορείς να κάνεις στρατηγική αν δεν έχεις μια ανάλυση που σου λέει ποιοι είναι οι κίνδυνοι, ποια είναι τα ρίσκα και ποιοι είναι απειλές. Βάσει λοιπόν αυτή της ανάλυσης μπορείς μετά να φτιάξεις μια πολιτική στρατηγική για συμμαχίες, τεχνολογική στρατηγική, στρατιωτική στρατηγική και βιομηχανική στρατηγική που είναι κάτι που ενδιαφέρει εδώ. Άρα λοιπόν όλα αυτά προϋποθέτουν ότι έχεις κάνει καλή ανάλυση του διεθνούς περιβάλλοντος. Σε αυτή την ανάλυση πρέπει να σας πω, θα διαφωνήσω από τουλάχιστον από δύο από τους προηγούμενους ομιλητές. Εγώ είμαι πολύ παραδοσιακός, δεν βλέπω τον κόσμο ούτε με post-modern τρόπο, ούτε με τον τρόπο που το παρουσίασε ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπω ότι ο κόσμος συνεχίζει να είναι ζούγκλα. Αν υπάρχει μια φάση, είναι επιστρέφουμε από τον κόσμο του Καντ και του διεθνούς δικαίου σε ένα κόσμο του Hobbes και του ανταγωνισμού. Και πιστεύω ότι δείχνοντας ορισμένες τάσεις και τις συνέπειες αυτών των τάσεων που έχουν στο σχετισμό της παγκόσμιας ισορροπίας δυνάμεων, θα προσπαθήσω να δείξω με πολύ τηλεγραφικό τρόπο γιατί οδηγούμαστε σε ένα κόσμο που θυμίζει περισσότερο χόψιαν ανταγωνισμό παρά ένα κόσμο ειρηνικό. Οι τρεις μεγάλες δημογραφικές τάσεις, οι τρεις μεγάλες τάσεις είναι η δημογραφία, η τεχνολογία και η οικονομία. Δημογραφικά βλέπουμε μια τρομακτική αύξηση της μεσαίας τάξης, περίπου κατά 1,2 δις τα επόμενα χρόνια. Βλέπουμε ταυτόχρονα αύξηση των ανισοτήτων μεταξύ φτωχών και πλουσίων. Βλέπουμε γύρανση των πλουσίων χωρών και κυρίως η άνοδο της μεσαίας τάξης, ειδικά στην Ινδία και στην Κίνα, θα φέρει τρομακτική ανάγκη για φυσικούς πόρους. Προβλέψεις για τα επόμενα χρόνια είναι ότι υπάρχει ανάγκη για 50% περισσότερη ενέργεια, 40% περισσότερα τρόφιμα και 30% περισσότερο νερό. Αυτό από μόνο του σημαίνει ότι οι ανταγωνισμοί γύρω από τους φυσικούς πόρους θα εκτιναχτούν. Κοιτάζοντας τις τεχνολογικές τάσεις, υπάρχουν σε πολλά επίπεδα όσον αφορά το ζήτημα του συσχετισμού ισχύως, θα πρέπει να πω ότι θα επιταθεί η διασπορά των όπλων μαζικής καταστροφής και κυρίως των βιολογικών όπλων, που σημαίνει ότι μια πολύ μικρή ομάδα ανθρώπων θα μπορεί να κάνει τρομακτική καταστροφή. Όσο δε αφορά
στρατιωτικές τεχνολογίες, τα PGM που είπατε, που είναι τεχνολογία της δεκαετίας του 80, τώρα πια θα τα έχουν μικρά γκρουπ και ιδιώτες, που η αύξηση καταστροφικής ισχύος με τρομακτική ακρίβεια σκόπευσης θα θέσουν όλα τα αεροπλάνα που απογειώνονται, όλα τα κρουαζιερόπλια σε κίνδυνο πια από μικρές ομάδες ή από ιδιώτες. Άρα οι τεχνολογικές τάσεις είναι εξίσου ανησυχητικές όσο και οι δημογραφικές τάσεις. Όσο διαφορά τις οικονομικές τάσεις, για να παίξω με το κλισέ «the West and the rest», αν υπάρχει μια άνοδο είναι στους υπόλοιπους, κυρίως BRICS, Κίνα, Ινδία, Ινδονησία, Τουρκία και άλλες μεσαίες δυνάμεις χώρας. Αυτό φέρνει μια αναδιανομή ισχύως στο παγκόσμιο σύστημα. Το σημερινό αμερικανοκεντρικό σύστημα είναι καθαρό ότι τα επόμενα 10-15 χρόνια δεν μπορεί να διατηρηθεί. Αυτό θα φέρει πάρα πολλά κέντρα ισχύως. Αυτό σημαίνει ανταγωνισμό μεταξύ των κέντρων ισχύων, αλλά και το άλλο το σημαντικότερο είναι πλήρη έλλειψη παγκόσμιας διακυβέρνησης. Σήμερα, παράδειγμα, η παγκοσμιοποίηση βασίζεται στην ηγεμονική δύναμη των ΗΠΑ. Αυτή κρατάει τους ωκεανούς ανοιχτοί, αυτή επιτρέπει το εμπόριο, αυτή εξασφαλίζει ροή ενέργειας. Όταν φεύγει το ένα κέντρο και έρχονται πολλά, κανένας δεν πρόκειται να σηκώσει από μόνος το βάρος της παγκόσμιας διακυβέρνησης. Άρα λοιπόν μπαίνουμε σε ένα πολύ ρευστό περιβάλλον που θα είναι πολυκεντρικό, όχι πόλο με την έννοια χώρας, αλλά και περιοχής. Άρα μπαίνουμε σε ένα πολυκεντρικό κόσμο ο οποίος θα ανταγωνίζεται. Όλα αυτά θα φέρει τις εξής συνέπειες. Αύξηση ανταγωνισμών. Πρώτα απ' όλα γεωπολιτικής. Η μεγαλύτερη γεωπολιτική σύγκρουση είναι μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας. Συνήθως, όταν η status quo δύναμη προκαλείται από κάποια ανερχόμενη, γίνεται πόλεμος. Βλέπετε τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, βλέπετε Αθήνα Σπάρτη. Εδώ ο πόλεμος δεν είναι εύκολος λόγω της ύπαρξης πυρηνικών. Αυτό δεν σημαίνει πάντως ότι γύρω από την Κίνα δεν θα αυξηθούν οι γεωπολιτικοί ανταγωνισμοί. Βλέπετε πέρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, βλέπουμε την Ιαπωνία, βλέπουμε την Ινδία, βλέπουμε την Κορέα. Πέρα από τους γεωπολιτικούς ανταγωνισμούς, θα έχουμε αύξηση των γεωοικονομικών ανταγωνισμών. Το παιχνίδι πια σήμερα πιο εύκολα παίζεται με το οικονομικό όπλο, που περιλαμβάνει πόλεμος νομισμάτων, πόλεμος όσον αφορά το credit. Αυτό που ζούμε σήμερα και το βιώνει και η Ελλάδα και η Κύπρος είναι ότι ξαφνικά όταν σε κλείνουν έξω από τις παγκόσμιες αγορές credit, ουσιαστικά είναι μια μορφή πολέμου πολύ χειρότερη από τις προηγούμενες. Και βέβαια, η αύξηση του κρατικού καπιταλισμού, Κίνα, Ρωσία, Σαουδική Αραβία, Κορέα, επενδύουν σε εταιρείες που από πίσω είναι το κράτος. Άρα ουσιαστικά έχεις κρατικές εταιρείες όπως η Gazprom που συμπεριφέρεται, υποτίθεται, με τους κανόνες της αγοράς, αλλά από πίσω λειτουργεί στρατηγικά. Αυτό όπως καταλαβαίνετε, η Δύση δεν πρόκειται να το αφήσει. Έτσι που σημαίνει ότι θα προστατεύσει τις πολυεθνικές της, άρα έχεις ένα πόλεμο που εκ πρώτης όποιος φαίνεται να λαμβάνει χώρα μεταξύ εταιριών, αλλά από πίσω είναι κράτη. Και βέβαια το σημαντικότερο από όλες αυτές τις τάσεις είναι ότι η παγκοσμιοποίηση θα αρχίσει να οπισθοδρομεί και θα αυξηθεί ο ανταγωνισμός μεταξύ των περιφερειών. Παράδειγμα, το εμπόριο μπορεί να συνεχίσει να αυξάνεται, αλλά θα τα αυξάνεται μέσα στις περιφέρειες. Δηλαδή μέσα στην Ευρώπη μπορεί να έχει αύξηση εμπορίου, αλλά θα μειώνεται το εμπόριο μιας περιοχής με κάποιας άλλης. Άρα λοιπόν ταυτόχρονα θα βρίσκεις και αύξηση εμπορίου μεταξύ περιοχών, αλλά και μείωση της παγκοσμιοποίησης. Σε όλο αυτό το περιβάλλον πρέπει να προσθεθεί ο ανταγωνισμός για φυσικούς πόρους που μόλις είπα. Επαναλαμβάνω, 50% αύξηση ανάγκης ενέργειας, 40% σε τρόφιμα και 30% σε νερό, που καταλαβαίνετε ότι όπου υπάρχουν αυτά τα τρία, συν σπάνιες γαίες και σπάνια μέταλλα, που είναι συνήθως στην Αφρική, γι' αυτό αυτή τη στιγμή η Αφρική αγοράζεται, στην Κεντρική Ασία, στη Νότιο Ασία και στη Μέση Ανατολή, όλες αυτές τις περιοχές γύρω από φυσικούς πόρους προβλέπω τρομακτική αύξηση του ανταγωνισμού. Τώρα, ούτως ή άλλως υπήρχαν τοπικοί ανταγωνισμοί, που τώρα παίρνουν και τη μορφή και εμφυλίων πολέμων μέσα στα κράτη, που όλο αυτό σημαίνει αύξηση και της διασποράς πυρηνικών όπλων. Όπως βλέπετε, ανταγωνισμοί γύρω από το Πακιστάν πια έχουν και πυρηνική χρειά. Ανταγωνισμοί γύρω από το Ιράν έχουν και πυρηνική χρειά. Ανταγωνισμοί γύρω από την Κορέα έχουν και πυρηνική χρειά. Άρα λοιπόν ένα μεγάλο θέμα το οποίο προσπάθησα να περάσω μέχρι τώρα είναι αύξηση των ανταγωνισμών σε τρία επίπεδα.
γεωπολιτική, γεωοικονομική και με φυσικούς πόρους. Ένα δεύτερο μεγάλο θέμα που θέλω να θέσω είναι το θέμα της γεωπολιτικής μαύρης τρύπας. Αν δείτε τον πλανήτη, αρχίζει πια να έχει τεράστιες μαύρες τρύπες, failed state, αποτυχημένα κράτη. Πάνω από 70 αυτή τη στιγμή και πολλαπλασιάζονται. Και φανταστείτε failed states, states υποκατάρρευση με πυρηνικά, τύπου Πακιστάν. Γιατί στην πράξη το Πακιστάν είναι ένα από αυτά. Γύρω από failed states θα υπάρχει μια τρομακτική πηγή αστάθεια που θα σχετίζεται με εμφυλίους, με μεταναστεύσεις, με τρομοκρατία, γιατί όλα αυτά θα αποτελέσουν βάση τρομοκρατίας, οργανωμένο έγκλημα, πειρατεία, όλα αυτά τα έχουμε δει. Και θέλω να σας πω ότι οι γεωπολιτικές μαύρες τρύπες δεν είναι μόνο στην Αφρική και σε αυτά τα failed states. Είναι και στα καλύτερα κράτη. Παράδειγμα, αν δείτε την Ελλάδα, έχει γεωπολιτικές μαύρες τρύπες. Τρύπες που το κράτος δεν μπορεί να ασχίσει την επιρροή του. Αυτό συμβαίνει και στην Αγγλία, αυτό συμβαίνει και στη Γαλλία. Άρα λοιπόν, το κομμάτι, το πώς χειρίζεται το οργανωμένο έγκλημα, την τρομοκρατία, θέματα που σχετίζονται με την μετανάστευση, έρχονται πολύ κεντρικά πια στο παγκόσμιο προσκήνιο. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι η εσωτερική και η εξωτερική ασφάλεια πια διασυνδέονται. Τώρα, αυτά που μόλις σας περιέγραψα, πιστεύω ότι θα γίνουν με πολύ μεγάλο βαθμό βεβαιότητος, που σημαίνει ότι η διανομή της ισχύως φέρνει αυτές τις συνέπειες. Τώρα θα σταθώ σε 2-3 σενάρια, τα οποία θα το ονομάσω μαύρη κύκνη. Η πιθανότητα να συμβούνε είναι μικρή, αλλά αν συμβούνε, τα αποτελέσματα είναι καταστροφικά. Κάθε τόσο μαύρη κύκνη συμβαίνουν. Η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης που δεν την περίμενε κανένας ήταν ένας μαύρος κύκνος. Η 11η του Σεπτέμβρη που δεν την περίμενε κανένας ήταν ένας μαύρος κύκνος. Αυτά λοιπόν τα γεγονότα μπορεί να έχουν μικρή πιθανότητα να συμβούν, αλλά οι συνέπειες ήταν τρομακτικές. 4 τέτοια αξίζει να θέσω στην προσοχή σας. Το πρώτο είναι η χρήση πυρηνικών. Φανταζόσαστε το Ιράν να χρησιμοποιήσει πυρηνικά ή το Πακιστάν. Φανταστείτε τις συνέπειες της περιοχής. Αυτή τη στιγμή ζούμε από το 1945 και μετά με πυρηνικά, δεν έχουμε χρήση πυρηνικών. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν τα δούμε ποτέ στο μέλλον. Δεν λέω ότι είναι πιθανόν, αλλά 2% να συμβεί. Φανταστείτε τις συνέπειες. Πανδημίες. Το μεσαίωνα, το 90% του ευρωπαϊκού πληθυσμού εξαφανίστηκε. Τώρα πια είναι εύκολο να κατασκευάσει πανδημίες. Θυμηθείτε την ανάλυση που έκανα πριν για τη διασπορά των όπλων μαζικής καταστροφής και κυρίως στο βιολογικό πόλεμο. Ένα τρίτο σενάριο, όχι πολύ πιθανό, αλλά οι συνέπειες ήταν τρομακτικές, κατάρρευση πόλων ή μεγάλων δυνάμεων. Φανταστείτε ενεργειακή πίεση πάνω στην Κίνα, η ενεργειακή πίεση πάνω στην Κίνα της μειώνει το ρυθμό ανάπτυξης. Όλο αυτό σε συνδυασμό με δημοκρατία, social media κτλ. Κτλ. Έχει εσωτερική έκρηξη τύπου Arab Spring. Και έχει πρόβλημα αντίστοιχο με αυτό που έγινε στη Σοβιετική Ένωση. Μικρό η πιθανότητα του σενάριου, αλλά βλέπετε τι τρομακτικές συνέπειες μπορεί να έχει. Άρα λοιπόν, πέρα από την αστάθεια που περιέγραψα, υπάρχουν πιθανότητες μικρές μεν, αλλά τρομακτικές σε περίπτωση που συμβούν τέτοιου είδους πράγματα. Τώρα, τι σημαίνει όλη αυτή η ανάλυση για τη χώρα μας? Κοιτάξτε, όσο αφορά το επίπεδο συμμαχιών, η Ελλάδα έχει βάλει τα αυγά της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή είναι υποερωτηματικό. Δεν σημαίνει ότι η Ευρώπη θα εξαφαλιστεί από το γεωπολιτικό χάρτη. Μπορεί όμως να είναι μια Ευρώπη γύρω από τη Γερμανία που να ασκεί στο κέντρο της Ευρώπης μεγάλη επιρροή. Το σημερινό μοντέλο της Ευρώπης σίγουρα δεν θα διατηρηθεί για πολύ. Δύο είναι τα σενάρια. Είτε θα καταρρεύσει, είτε κάτω από την πίεση των γεγονότων θα προχωρήσει προς τα μπροστά. Άρα λοιπόν, το όλο θέμα των συμμαχιών όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα βρισκόμαστε σε γκρίζα ζώνη και είδαμε τι μπορούμε να περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στην οικονομική κρίση. Όσο δε αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες, λόγω της Κίνας έχει σταματήσει να κοιτάει προς την Ευρώπη και κοιτάει προς Ανατολάς. Αυτό σε συνδυασμό με την τρομακτική αύξηση της ισχύωσης της Τουρκίας σημαίνει ότι αλλάζει πολύ προς το χειρότερο το γεωπολιτικό περιβάλλον. Και όταν έχεις τέτοιο πρόβλημα, δεν αρκεί μόνο η έξυπνη στρατηγική για να το λύσει. Η στρατηγική είναι πολλαπλασιαστής δυνάμεως σε φυσικούς όρους ισχύως. Αν δεν έχεις το φυσικό όρο να τον πολλαπλασιάσεις μέσω στρατηγική, εξακολουθείς να έχεις μηδέν.
όσο τέλεια στρατηγική να δείξεις. Αν πολλαπλασιάσεις επί μηδέν ισχύ, παίρνεις ένα απόλυτο μηδέν. Άρα λοιπόν, για να μπορέσει η στρατηγική να έχει επιρροή, πρέπει να έχεις πρώτα απ' όλα ισχύ. Το βασικό μου λοιπόν επιχείρημα είναι ότι οι τάσεις που μόλις περιέγραψε το διεθνές σύστημα σε συνδυασμό με τα οικονομικά προβλήματα της Ελλάδος και της σχολείας να πηδήσει την άμυνα κάνει τη χώρα μας υποψήφια να είναι από τους χαμένους στην αναδιανομή ισχύως στην περιοχή. Όσο δε αφορά το θέμα της πολεμικής βιομηχανίας, ειδικά της εσωτερικής πολεμικής βιομηχανίας, πιστεύω ότι το σημερινό μοντέλο, μια που βλέπω ότι είναι ένα από τα θέματα του συνεδρίου και θίχτηκε, είναι απίστευτα αποτυχημένο και η μόνη λύση είναι γερές στρατηγικές συμμαχίες με παίχτες που είναι στην αιχμή. Διαφορετικά, αν προσπαθήσουμε από μόνοι μας να φτιάξουμε πολεμική βιομηχανία, ουσιαστικά το μόνο που θα κάνουμε είναι θα διονύσουμε τα κομματικά ρουσφέτια. Ο μόνος τρόπος, αν ένα μικρό κράτος σαν και την Ελλάδα είναι να έχει πολεμική βιομηχανία, πρέπει να κάνει στρατηγικές συμμαχίες με παίχτες οι οποίοι ήδη είναι κεντρικοί στον τομέα τους και είναι στην αιχμή. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Ελπίζω η Ελλάδα να μην είναι ένας μαύρος κύκλος και να μην γίνουμε και να μην συμβεί κανένας από αυτούς τους μαύρους κύκλους που παρουσιάζεται. Να δώσω το λόγο τώρα αμέσως στον κύριο Βασιλή Θεοφιλόπουλο από το Αρχηγείο της Κρατικής Ασφάλειας, από την Κρατική Ασφάλεια, το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω από πλευράς μου τους διοργανωτές για την πρόσκληση και ιδιαίτερα το ΚΕΜΕΑ. Στη σύντομη παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα προσεγγίσω το θέμα των παγκόσμιων προκλήσεων, δίνοντας την ευρωπαϊκή διάσταση στην αντιμετώπιση τους και εστιάζοντας στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, καθώς και στην κατάσταση από πλευράς ασφαλείας στην περιοχή του Σαχέλ και στο Μάγκρεμπ. Είναι γεγονός ότι το 2012 χαρακτηρίστηκε από θανατηφόρες επιθέσεις στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα το Μάρτιο στη Νότια Γαλλία, ο Μοχάμεντ Μεράχ σκότωσε 7 άτομα σε 3 διαφορετικές επιθέσεις, ενώ στη Βουλγαρία τον Ιούλιο σκοτώθηκαν Ισραηλινοί τουρίστες σε βομβιστική επίθεση. Συλλήψεις τρομοκρατών και διάλυση τρομοκρατικών δικτύων, καθώς και ταξίδια και μετακινήσεις εξτρεμιστών τρομοκρατών από και σε περιοχές κρίσεων, συνεχίζονται εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ κυβερνοεπιθέσεις διαταράσσουν τα δημόσια και ιδιωτικά ηλεκτρονικά συστήματα. Όλα αυτά είναι ενδεικτικά της σημασίας που έχει η ανάληψη δράσης για την αντιμετώπιση των κινδύνων που απειλούν την εσωτερική ασφάλεια. Τη στρατηγική της εσωτερικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε το Συμβούλιο το Φεβρουάριο του 2010 και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το Μάρτιο του 2010 επίσης, κατά την εξάμηνη Ισπανική Προεδρία. Όπως θα δείτε εδώ πέρα και στη διαφάνεια, υπάρχουν κοινές απειλές, είναι οι βασικές προκλήσεις για την εσωτερική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή τη στρατηγική, υπάρχει ένας αριθμός σημαντικών κοινών απειλών που μπορούν να εντοπιστούν. Και αυτές είναι η τρομοκρατία σε οποιαδήποτε μορφή της, η παγκόσμια εμβέλειά της, οι καταστροφικές συνέπειές της, η ικανότητά της για στρατολόγηση μέσω της ρωσιφαστικοποίησης και της διάδοσης προπαγάνδας μέσω του διαδικτύου, καθώς και οι διάφοροι τρόποι χρηματοδότησής της, καθιστούν την τρομοκρατία μια σημαντική και συνεχώς εξελισσόμενη απειλή για την ασφάλειά μας. Το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα, ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε τη διακίνηση ναρκωτικών, το οικονομικό έγκλημα, την εμπορία ανθρώπων, την παράνομη διακίνηση ανθρώπων, τη σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων και την παιδική πορνογραφία, το ξέπλυμα χρήματος και τη διαφθορά. Το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, το διασυνοριακό έγκλημα, η νεανική βία και ο χουλιγκανισμός σε αθλητικές εκδηλώσεις, οι φυσικές και οι ανθρωπογενείς καταστροφές, αλλά και άλλα φαινόμενα όπως τα οδικά ατυχήματα. Σε ανακοίνωσή της, η Επιτροπή προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2010 προσδιορίζει τις πλέον επίγουσες προκλήσεις για την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τα επόμενα έτη και προτείνει 5 στρατηγικούς στόχους και συγκεκριμένες δράσεις για τα έτη 2011 έως 2014.
Και οι πέντε στρατηγικοί στόχοι αυτοί είναι η εξουδετερώση των διεθνών εγκληματικών δικτύων, η πρόληψη της τρομοκρατίας και η αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης, η αύξηση των επιπέδων ασφάλειας των πολιτών και των επιχειρήσεων στον κυβερνοχώρο, η ενίσχυση της ασφάλειας μέσω της διαχείρισης των συνόρων και η αύξηση της ανθεκτικότητας της Ευρώπης σε περιπτώσεις κρίσεων και καταστροφών. Σύμφωνα με την πρώτη έκθεση για τη στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας τον Νοέμβριο του 2011, υπάρχουν τρεις νεοεμφανιζόμενοι κίνδυνοι που προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία. Πρώτον, το διαδίκτυο μετατρέπεται σε online διευκολυντή, facilitator, για ένα ευρύ φάσμα εγκληματικών δραστηριοτήτων και μέσω για τρομοκρατική προπαγάνδα. Δεύτερον, ο αντίκτυπος των υποεξέλιξης οικονομικών κρίσεων είναι ότι οι δημόσιες αρχές έχουν λιγότερους σπόρους στη διάθεσή τους για την καταπολέμηση των κινδύνων που απειλούν την εσωτερική ασφάλεια. Και τρίτον, οι πρόσφατες εξελίξεις στις γειτονικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιούργησαν σημαντικές πληθυσμιακές μετακινήσεις. Αυτό με τη σειρά του ασκεί πίεση στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η στρατηγική της τρομοκρατίας κατά της τρομοκρατίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε το 2005 την τρομοκρατική στρατηγική, η οποία περιλαμβάνει τέσσερις βασικούς πυλώνες. Είναι η πρόληψη, η προστασία, η καταδίωξη και η αντίδραση. Η στρατηγική καθορίζει τους στόχους μας για την πρόληψη της στρατολόγησης νέων τρομοκρατών, για τη βελτίωση της προστασίας δυνητικών στόχων, για τη διενέργεια ερευνών για μέλη των υφισταμένων δικτύων και την καταδίωξή τους και για τη βελτίωση της ικανότητάς μας για αντίδραση και αντιμετώπιση των συνεπειών από τρομοκρατικές επιθέσεις. Ειδικότερα στον τομέα της πρόληψης, τα κράτη-μέλη δημιούργησαν πολλές νέες ιδέες και σχέδια, όπως το σχέδιο Κόπρα, πρωτοβουλίες ριζοσπαστικοποίησης για νέους, το Check the Web, πράγμα που ενέπνευσε και άλλα κράτη-μέλη να αναπτύξουν παρόμοιες πρωτοβουλίες. Επίσης, η Επίτροπος Malmstrom το 2011 εγγενίασε το Δίκτυο Ενημέρωσης για τη Ριζοσπαστικοποίηση, Radicalization Awareness Network. Δεδομένου ότι η σημερινή διεθνής τρομοκρατική απειλή επηρεάζει και έχει τις ρίζες σε πολλά μέρη του κόσμου έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ζωτική σημασία η συνεργασία με τρίτες χώρες προτεραιότητας και η παροχή βοήθεια σε αυτές, συμπεριλαμβανομένης της Βόρειας Αφρικής, της Μέσης Ανατολής και της Νοτιοανατολικής Ασίας. Μία από τις προκλήσεις που έχει αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της καταπολέμησης τρομοκρατίας από την έναρξη ισχύως της Συνθήκης της Λισαβόνας είναι η καλύτερη ενσωμάτωση της εσωτερικής με την εξωτερική διάσταση. Μεγάλη πρόοδος έχει σημειωθεί, για παράδειγμα, με την υιοθέτηση ολοκληρωμένων στρατηγικών, όπως για την περιοχή του Σαχέλ. Θα αναφερθούμε λίγο στην κατάσταση από πλευράς ασφάλειας στην περιοχή του Σαχέλ και στο Μαγρέμπ και θα αναφερθούμε και λίγο όσον αφορά την κρίση που έχουμε στο Μάλι. Τον Ιανουάριο του 2013, όπως γνωρίζετε, η Γαλλία πραγματοποίησε στρατιωτική επέμβαση στο Μάλι, έχοντας ως στόχο οργανώσεις προσκύμενες στην Αλ-Κάιντα, οι οποίες μέχρι τα τέλη του 2012 κατέλαβαν μεγάλα μέρη της χώρας. Σε συνέχεια της επέμβασης αυτή, πολλές τρομοκρατικές οργανώσεις προσκύμενες στην Αλ-Κάιντα έχουν εξαπολύσει άμεσες απειλές κατά της Γαλλίας. Τη σημαντικότερη απειλή στην περιοχή αποτελεί η Αλ-Κάιντα in the Islamic Maghreb, γνωστή ως ΑΚΙΜ, η οποία δραστηριοποιείται στην Αλγερία και στην ευρύτερη περιοχή του Σαχέλ. Η ΑΚΙΜ μετά την Αραβική Άνοιξη φαίνεται να έχει επεκτείνει την επιρροή της και σε άλλες γειτονικές χώρες, ενώ προμηθεύθηκε μεγάλες ποσότητες οπλισμού από τη Λιβύη μετά την πτώση του καθεστώτος Καντάφη. Παράλληλα, διατηρεί συμμαχίες με άλλες οργανώσεις όπως είναι η Μπόκο Χαράμ στην Νιγηρία και η Αλ-Σχαμπάμπ στη Σομαλία. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, αυτό είναι σημαντικό και ενδιαφέρει το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να εισέλθουν μέλη της συγκεκριμένης οργάνωσης ή άλλων αυτόνομων ομάδων προσκύμενων σε αυτή σε ευρωπαϊκό έδαφος, καθώς επίσης δεν αποκλείεται η επανένωση ομάδων με τη συγκεκριμένη οργάνωση, οι οποίες έχουν αποσχιστεί για δικούς τους λόγους. Το περιστατικό στο Ινάμενα στην Αλγερία είναι μια επίθεση τρομοκρατική ενέργεια με πάρα πολλά θύματα. Πραγματοποιήθηκε σε εγκαταστάσεις παραγωγής και δίληψης φυσικού αερίου στην τοποθεσία Ινάμενα της Αλγερίας τον Ιανουάριο τρέχοντος έτους και είναι γεγονός ότι έφερε πάλι στο προσκήνιο την υπαρκτή απειλή της τρομοκρατίας.
Η επίθεση με δεκάδες θύματα και η τετραήμερη αιχμαλωσία στις εγκαταστάσεις από το παρακλάδι της Αλ-Κάιντα αποτελεί, σύμφωνα με δήλωση της προαναφερόμενης οργάνωσης, εκδίκηση προς την Αλγερία για την παροχή βοήθειας στις γαλλικές δυνάμεις στην επέμβασή τους στο Μάλι. Ένα άλλο εξαιρετικό και πολύ σημαντικό γεγονός, το Φεβρουάριο του 2013, είχαμε στην Νιγηρία μία ομάδα αποτελούμενη από 15 με 20 άτομα, περικύκλωσαν τις εγκαταστάσεις της εταιρείας ΕΤΡΑΚΟ και απήγαγαν 7 άτομα εργαζομένους, μεταξύ των οποίων και ένας Έλληνας. Η δράση της απαγωγής ήταν μέλη της οργάνωσης Ανσάρου, η οποία αποτελεί παρακλάδι της οργάνωσης Μπόκο Χαράμ, όπως προαναφέρθηκε. Θέματα προτεραιότητας. Ως θέματα προτεραιότητας εκ μέρους του δυτικού κόσμου, τα οποία σχετίζονται με την ευρύτερη περιοχή του Σαχέλ, Μαγρέμπ, θα μπορούσαν να επισημανθούν η καταπολέμηση του εξτρεμισμού, απαγωγές Ευρωπαίων και λοιπόν αλλογενών, επιστροφή μαχητών σε ευρωπαϊκό έδαφος, οι λεγόμενοι foreign fighters, πηγές χρηματοδότησης τρομοκρατικών οργανώσεων, παράνομη διακίνηση οπλισμού, οργανωμένο έγκλημα και μεταναστευτικά ρεύματα. Και ποιες είναι οι προτάσεις? Αναφορικά με την κατάσταση στο Μάλι, προέχει σε πρώτο στάδιο πλήρης αποκατάσταση της κρατικής οντότητας με ανάπτυξη συγκεκριμένων πολιτικών, οι οποίες θα πρέπει να έχουν στο επίκεντρό τους την ανοικοδόμηση και ανασύσταση δομών κράτους και ειδικότερα αυτών οι οποίοι στηρίζουν και εξασφαλίζουν την ασφάλεια στη χώρα. Επίσης, οι μηχανισμοί κοινοβουλευτικής εποπτείας, το νομικό και θεσμικό πλαίσιο και ο τομέας ποινικής δικαιοσύνης αποτελούν κομβικούς άξονες της μεταρρύθμισης στην ασφάλεια. Σε σχέση με υποθέσεις απαγωγών και ομηρίας, βασικό ζητούμενο αποτελεί η προστασία ζωής Ευρωπαίων και λοιπόν αλλογενών στην ευρύτερη περιοχή. Επίσης, στην παρούσα χρονική συγκυρία, υφίσταται άμεσος κίνδυνος αύξησης μεταναστευτικών οδών προς την Ευρώπη. Η στεγανοποίηση των συνόρων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα και προποθέτει όχι μόνο την εθνική συνδρομή, αλλά αυξημένη τοπική και περιφερειακή συνεργασία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αναφορικά με τα θέματα της λαθρομετανάστευσης. Κλείνοντας, θα ήθελα να σημειώσω ότι η ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαρτάται από συνδυασμένες προσπάθειες όλων των φορέων της, αλλά και από τη συνεργασία με τις υπόλοιπες περιοχές του πλανήτη. Μόνο εάν ενώσουν τις δυνάμεις τους και συνεργαστούν, θα μπορέσουν τα κράτη-μέλη, τα όργανα, οι υπηρεσίες και οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξασφαλίσουν μια πραγματικά συντονισμένη ευρωπαϊκή αντίδραση στις σύγχρονες απειλές για την ασφάλεια. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Θεοφιλόπουλε, για την πολύ ωραία παρουσίαση της ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας. Να δώσω τώρα τον λόγο στον τελευταίο ομιλητή, στον δόκτωρα Γρηγόρη Κουτσογιάννη, από την Lockheed Martin. Λοιπόν, σας υπόσχομαι 10 λεπτά πριν έχουμε παράπλευρες απώλειες λόγω έλλειψης καφέ, περιλαμβανομένου και του εαυτού μου. Λοιπόν, κύριοι πρέσβεις, κύριε αρχηγοί, κύριε γενικέ, αξιότιμοι καλεσμένοι, κυρίες και κύριοι. Επιτρέψτε μου με τη σειρά μου να σας καλωσορίσω στην ExpoSec. Μετά από τις πολύ ενδιαφέρουσες αναλύσεις των συνομιλητών μου, θα ήθελα να σας παρουσιάσω μία πιο τεχνοκρατική προσέγγιση πώς θα μπορούσε η εγχώρια βιομηχανία, οδηγούμενη από τις εθνικές ανάγκες και προκλήσεις, να βοηθήσει στην οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας μου θα επικεντρωθώ σε δύο τομείς, την κυβερνοάμυνα και την επιτήρηση συνόρων. Δύο τομείς που αποτελούν από τα πιο σημαντικά προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας και που θα μπορέσουν να αποτελέσουν την κινητήρια δύναμη της ελληνικής βιομηχανίας και, όπως είπε ο κύριος Γραμματίδης, να ανακτήσει η χώρα το χαμένο της έδαφος. Η ανάδειξη νέων δυνάμεων και παραγόντων στη διεθνή σκακέρα δημιουργούν ένα ρευστό και απρόβλεπτο περιβάλλον που, όπως αποδείχτηκε πρόσφατα σε χώρες όπως η Λιβύη, μπορεί να δημιουργήσει τοπικές και περιφερειακές συγκρούσεις με ευρύτερες συνέπειες. Μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, υπήρξε μια στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών της Ευρώπης για την κοινή αντιμετώπιση των απειλών τους. Με τον καιρό, προώθησαν την κοινή ανάπτυξη τεχνολογιών και εταιρικών συμπράξεων όπως η EADS και η MBDA. Έτσι, μέσω της κοινής ανάπτυξης επιχειρησιακών δυνατοτήτων και προώθηση των προϊόντων τους σε διακρατικό περιβάλλον,
κατάφεραν να δημιουργήσουν κορυφαίες εταιρείες στον χώρο, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και γενικότερα στον κόσμο. Η οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η Ευρώπη αυτή τη στιγμή καλεί για μία ακόμη προσπάθεια επιχειρησιακής συνεργασίας, που μετονομάστηκε σε Pooling and Sharing στην Ευρωπαϊκή Ένωση και Smart Defense στο ΝΑΤΟ. Ας δούμε τώρα τις τοπικές ιδιαιτερότητες της Ελλάδας. Η Ελλάδα κατέχει μία από τις πιο σημαντικές γεωστρατηγικές θέσεις ως το σταυροδρόμι μεταξύ της Ευρώπης και της Ασίας. Η μορφολογία του ελλαδικού χώρου, με τη μοναδικότητα του Αιγαίου ως παράκτιο αρχιπέλαγος, δημιουργεί μοναδικές συνθήκες και απαιτήσεις όσον αφορά, πρώτον, την προάσπιση του χώρου και του πλούτου της. Δεύτερον, αποστολές έρευνας και διάσωσης. Και τρίτον, τον έλεγχο και τη διοίκηση της περιοχής. Η επιτυχημένη επιτήρηση του ελλαδικού χώρου αποτελεί πρόκληση τόσο από τεχνολογικής άποψης, όσο και από επιχειρησιακού δόγματος. Απαιτεί τη διασύνδεση πολλαπλών αισθητήρων και μέσων, ώστε να δημιουργηθεί μια κοινή επιχειρησιακή εικόνα. Λόγω των πολλαπλών οργανισμών είναι επίσης υποχρεωτική η διαλειτουργικότητα και διακλαδικότητα του συστήματος. Μία προσέγγιση βασισμένη στην έγκαιρη συλλογή πληροφοριών μέσω ενός δικτύου συλλεκτών μπορεί να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα προστασίας συνόρων. Αν αναλογιστεί κανείς το κομβικό σημείο της Ελλάδας στο ευρύτερο γεωπολιτικό σκηνικό της Ανατολικής Μεσογείου και την εγκύτητα σε ευαίσθητες περιοχές, η παροχή μιας τέτοιας δυνατότητας με διακλαδικές και πολυεθνικές επεκτάσεις εναντίον τόσο του οργανωμένου εγκλήματος διακίνησης και έγκαιρης αντιμετώπισης λαθρομετανάστευσης, όσο και παραδοσιακών στρατιωτικών απειλών, θα μπορούσε να επαναπροσδιορίσει το ρόλο της χώρας στην περιοχή. Επίσης, οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις, όπως το πεδίο δοκιμών Νάμφη στην Κρήτη, επιτρέπουν την διεξαγωγή ασκήσεων όπως αντιπυραυλικής άμυνας ή πληροφοριακού πολέμου όπως το Spartan Hammer στην Ανδραβίδα το 2006. Οι ανάγκες αυτές θα μπορούσαν να αποτελέσουν το σημείο αναφοράς για την συλλογή γνώσεων και εμπειριών. Ένας άλλος τομέας όπου η Ελλάδα θα μπορούσε να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο είναι αυτός της κυβερνοάμυνας. Ο κυβερνοχώρος αποτελεί πλέον την πέμπτη διάσταση των επιχειρήσεων. Τεχνικές δυνατότητες σε αυτή τη διάσταση αποτελούν πραγματικό πολλαπλασιαστή ισχύος και μπορούν να δράσουν ως καταλύτης σε παραδοσιακές ή κινητικές συγκρούσεις μεταξύ άνισων δυνάμεων. Παρότι δεν υπάρχει ακριβής νομικός όρος για τον κυβερνοπόλεμο, κάποιες χώρες έχουν εκφράσει ανοιχτά πλέον ότι μία κυβερνοεπίθεση αποτελεί επίθεση και έχουν το δικαίωμα να ανταποδώσουν. Οι κυβερνοεπιθέσεις αποτελούν κίνδυνο όχι μόνο για τη στρατιωτική δομή μιας χώρας, αλλά και για τον κοινωνικό της ιστό, καθώς συστήματα παραγωγής ενέργειας, νοσοκομεία και διατραπεζικές συναλλαγές είναι όλες δικτυωμένες. Μια κυβερνοεπίθεση μπορεί να προκαλέσει την κατάρρευση όλων των επικοινωνιών όχι μόνο στο εσωτερικό της χώρας, αλλά και στις συνδέσεις της με άλλες χώρες. Την τελευταία δεκαετία υπήρξαν αρκετά παραδείγματα όπου ο κυβερνοχώρος χρησιμοποιήθηκε για να προετοιμάσει μια επερχόμενη κινητική επίθεση, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι επιχειρησιακοί σκοποί με τη μικρότερη χρήση δύναμης. Για όλους αυτούς τους λόγους, δεν είναι τυχαίο ότι σε πολλές χώρες ο μόνος τομέας άμυνας που παρουσιάζει αυξημένες επενδύσεις αυτή την περίοδο είναι η κυβερνοάμυνα. Καθώς δεν αποτελεί φυσική διάσταση, αλλά τεχνητή διάσταση με φυσικές επεκτάσεις, η αριθμητική ισχύ πάβει να ισχύει και δεν αποτελεί πλέον παράγοντα. Παράλληλα, οι διακρατικές και εταιρικές συνεργασίες γίνονται πιο σημαντικές, καθώς οι κυβερνοαπειλές δεν διαθέτουν σύνορα. Η έγκαιρη συλλογή και πληροφοριών επιτρέπει την προληπτική δράση. Πώς λοιπόν θα μπορούσαν οι ελληνικές εταιρείες να αναπτύξουν δυνατότητες που θα τους επιτρέψουν μια επιτυχημένη εξαγωγική πορεία? Παρότι περισσότεροι γνωρίζετε τη Lockheed Martin από τα αεροσκάφη της, η εταιρεία διακρίνεται για την πολυποικιλότητά της. Η Lockheed Martin ISGS, για παράδειγμα, αποτελεί περίπου το 20% της εταιρείας και είναι ο μεγαλύτερος πάροχος υπηρεσιών IT στην Αμερική τα τελευταία 18 χρόνια. Και αυτή τη στιγμή αποτελεί τις πιο έμπειρες εταιρείες στον χώρο της κυβερνοάμυρας και λογισμικού για command control.
Στα εναπομείνοντα λεπτά της παρουσίας μου, θα ήθελα να σας δώσω δύο παραδείγματα, όπου συνεργαστήκαμε με τοπικές εταιρείες σε διάφορες χώρες για τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης λύσης και πώς στη συνέχεια επεκτείναμε αυτές τις συνεργασίες σε τρίτες χώρες. Το βίντεο που ακολουθεί είναι από την παρουσίαση μιας ολοκληρωμένης λύσης προστασίας και επιτήρησης συνόρων που σχεδιάσαμε σε συνεργασία με άλλες 6 εταιρείες από 4 διαφορετικές χώρες. Η παρουσίαση αυτή έγινε στα πλαίσια μιας επίδειξης που διοργάνωσε ο Frontex. Το ολοκληρωμένο σύστημα περιλαμβάνει κέντρο επιχειρήσεων, σύστηματα τακτικής απεικόνησης δεδομένων, μεταφορά σε απομονωμένους χρήστες και σύστημα ενάρειας παρακολούθησης με πολλαπλούς αισθητήρες. Το σύστημα παρουσιάστηκε στον Frontex τον Οκτώβριο του 2011 στο Άκτιο. Η συνεργασία μας με τις εταιρείες αυτές έχει συνεχιστεί από τότε με την περαιτέρω ανάπτυξη επιπλέον ικανοτήτων και την κοινή πρόωθησή τους σε αγορές εκτός Ευρώπης. Η Lockheed Martin μπορεί να προσφέρει με την πολυετή εμπειρία της στο χώρο και σε συγκεκριμένες εφαρμογές και έδρασε ως καταλύτης ώστε να φέρει μαζί όλες αυτές τις εταιρείες που είχαν ικανότατα coach προϊόντα, τα οποία όμως δεν ήταν διασυνδεδεμένα. Καταφέραμε λοιπόν σε συνεργασία με όλες αυτές τις εταιρείες να δημιουργήσουμε μια ολοκληρωμένη λύση με σπονδυλωτά και ανταλλάξιμα κομμάτια. Το σύστημα συνεχίζει να εξελίσσεται με τις ανάγκες των χρηστών και εμπλουτίζεται σε συνέχεια με καινούργιες εταιρείες και δυνατότητες. Το δεύτερο παράδειγμα που θα ήθελα να αναφέρω είναι αυτό της κυβερνοάμυνας. Πριν από 2 χρόνια, μια συγκεκριμένη χώρα μας προσέγγισε ενδιαφερόμενη για τη δυναμική της αγοράς σε θέματα cyber. Έχοντας κάνει την εσωτερική τους μελέτη, βρήκαν ότι η χώρα τους διαθέτει πολύ καλούς μηχανικούς δικτύων, που άρχισαν να έχουν όμως προβλήματα απασχόλησης. Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση αυτή έθεσε ως στόχο τη συνέχιση και την αύξηση των εξαγωγών. Μιλάμε για το 2011. Φοβούμενοι την επιβράδυνση της οικονομίας τους και την αύξηση της ανεργίας, αποφάσισαν να επενδύσουν σε τεχνολογίες αιχμής και employee restructuring programs. Φτάσανε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι το cyber είναι ο πιο αποδοτικός τομέας να αναπτύξουν καινούργιες δυνατότητες και να δημιουργήσουν βιώσιμες θέσεις εργασίας. Για να μπορέσουν να γίνουν ανταγωνιστικοί, η ίδια η κυβέρνηση προώθησε τη συνεργασία με μεγάλες εταιρείες. Έτσι, σε συνεργασία μαζί με τους κατάλληλους κυβερνητικούς οργανισμούς, εκπαιδεύουμε τους μηχανικούς τους από μικρές εξειδικευμένες εταιρείες, εκπαιδεύουμε τους αναλυτές τους καθώς και κυβερνητικούς υπαλλήλους, ώστε να αποκτήσουν τα απαιτούμενα προσόντα για να κατανοήσουν το πρόβλημα της κυβερνοασφάλειας και να ετοιμάσουν τη στρατηγική της χώρας τους, καθώς επίσης και να προετοιμάσουν την καινούργια γενιά αναλυτών. Ταυτόχρονα, σε συνεργασία με τις τοπικές εταιρείες, αναλύουμε τα προϊόντα τους και σε κάποιες περιπτώσεις τα χρησιμοποιούμε, ενσωματώνοντάς τα σε προγράμματα της εταιρείας μας. Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι η αμυντική βιομηχανία υπήρξε πάντα ο κινητήριος μοχλός ανάπτυξης καινοτόμων τεχνολογιών. Οι δύσκολοι καιροί πάντα δημιουργούν προκλήσεις, αλλά ταυτόχρονα οδηγούν σε καινούργιες ευκαιρίες ανάπτυξης. Σίγουρα, η ανάπτυξη κατάλληλων δυνατοτήτων χρειάζεται χρόνο και δεν υπάρχει εύκολη λύση. Οι συνεργασίες όμως με κατάλληλες εταιρείες και πλάνο μπορούν να αποτελέσουν τον καταλύτη για την επιτάχυνση της διαδικασίας αυτής. Αν υπάρξει μια ανεδιοργάνωση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, κοιτώντας τις μελλοντικές αγορές και ταυτόχρονα δημιουργηθούν καινοτόμες διαλειτουργικές λύσεις για τις τωρινές επιχειρησιακές ανάγκες της χώρας, αυτό θα θέσει τις βάσεις για την δημιουργία μιας γερής και βιώσιμης βιομηχανίας. Ο κύριος Βαβιτσιώτης ξεκίνησε με μια φράση από τον Lord Chamberlain. Εγώ θα κλείσω με μια φράση από τον Sir Winston Churchill, ο οποίος κατά τη διάρκεια μιας πολύ κρίσιμης φάσης της Βρετανικής ιστορίας είπε: «Gentlemen, we run out of money. It's time we start thinking». Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κουζογιάννη. Κυρίες και κύριοι, ακούσαμε 6 εξαιρετικές ομιλίες. Υπάρχει, από ό,τι μου λένε οι οργανωτές, πολύ λίγος χρόνος για παρεμβάσεις, ερωτήσεις, παρατηρήσεις, οτιδήποτε καθένας, κάθε μια από εσάς θέλει να κάνει. Παρακαλώ, όποιος από εσάς επιθυμεί, έχει τον λόγο. Μόνο πείτε, σας παρακαλώ, αν όποιος σας πάρει τον λόγο, να δηλώσει και την ιδιότητά του. Παρακαλώ, κύριε.
Θα σας φέρνω μικρόφωνο. Καλημέρα σας. Brigadier General Dr. Δελαγιώργος. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Τσομόκο και τη συνεργάτητά του που μας φιλοξένησε εδώ απόψε. Θεωρώ ότι το στροφέας του κύριου Τσομόκο είναι σημαντικό για τις διαπροσωπικές σχέσεις. Θέλω να κάνω τις εξής επισημάνσεις και ερωτήσεις. Είμαι πάρα πολύ ευτυχής που είδα τον κύριο Ήσυχο να παρουσιάζει ευγενικά τις θέσεις του πολιτικού του κόμματος και πάντα αναφέρομαι με το μάτι το εθνικό και θα ήθελα να του κάνω μία ερώτηση σε αυτά που είπε. Γνωρίζοντας ότι έχει γίνει ευαίσθητος Έλλην της Ομογένειας, θα ήθελα να δω πώς διασυνδέει την τρομακτική δύναμη της ελληνικής ομογένειας από το εξωτερικό, που είναι ο μοναδικός πολλαπλασιαστής ισχύος που έχουμε αυτή τη στιγμή, με την καινοτομία και την αμυντική βιομηχανία, που σε πολύ συμφωνώ μαζί της, σε πολλά, καθώς επίσης πώς βλέπει ο φορέας του, που εκπροσωπεί σήμερα, τον παράγοντα άνθρωπο εις το γινόμενο μέσο, παραδείγματος χάρη τάγκ, επιπλήρωμα, και πώς θα αντιμετωπίσουν τα προβλήματα του ανθρώπινου δυναμικού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω μετά να πάω στον κύριο καθηγητή, τον κύριο Πλατιά. Σε πολλά συμφωνώ μαζί του, σε πολλά διαφωνώ παντελώς. Η Ευρώπη δεν είναι έτσι. Η Ευρώπη είναι το μοναδικό παράδειγμα επιτυχούς ενέργειας rebuilding of nations των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ναι μεν είπε ο πρόεδρος Ομπάμα ότι δεν μπορούν να προβλέψουν το μέλλον, αλλά οι σχέσεις Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών είναι αυτά που θα επιπλέουν την περίοδο αυτή. Παρόλα τα αυτά, θα συνιστούσα στα μαθήματα στους φοιτητάς του να διδάσκει το 55 μέρες στο Πεκίνο και στο film training να βάλει επίσης και τον Peter O'Toole στο Lawrence Arabias. Νομίζω ότι στην Αφρική και στις άλλες χώρες οι Έλληνες επιχειρηματίες, στους οποίους πρέπει να πιστεύουν γιατί αυτοί μας ταΐζουν, έχουν κάνει πάρα πολλές επιτυχίες και θα ήθελα να δω τι προτείνει στο IPEX, πολλές καλές διαπιστώσεις, σύνθεσης, και estimate και proposal, το βλέπω. Πουθενά. Οι Έλληνες διπλωμάτες είναι τρομακτικοί στο εξωτερικό. Τέλος, ερχόμενος στον κύριο, τον τελευταίο μιλητή, που αναφέρθηκε στο cyber, θέλω να μου πει τι επενδύει στην Ελλάδα. Να παίρνουμε τους επιστήμονες και να φεύγουνε. Να πηγαίνουν στο Harvard και μετά να χάνουμε το μυαλό. Τι θα παράγουν εδώ πέρα. Είμαι πολύ ευτυχής που οι Onyx, τα δύο αδέρφια που προέρχονται από τη ΣΜΑ, κάνουν τέτοιες επιτυχίες στο εξωτερικό. Τέλος, για την επαρχία θέλω να μου πείτε, εκπροσωπώ μια εταιρεία, την Kibo, KBIO, που τα προϊόντα μας είναι από το Λονδίνο μέχρι τη Μαλαισία, Αφρική, Τουρκία σε 17 χώρες και είμαστε μικροί στη σύνδο, 18 άτομα. Κάνουμε bulletproof κατηγορίας 4 φυλάκια αυτά που βλέπετε έξω από τις πρεσβείες. Πώς βλέπει ο κύριος καθηγητής ότι εμείς θα χαθούμε στην Αφρική. Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή επιτυχία στο συνέδριο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε. Να πάρουμε άλλη μία παρατήρηση, ερώτηση, σχόλιο. Πριν δώσω το λόγο στους ομιλητές να απαντήσουν. Αν υπάρχει, παρακαλώ. Παρακαλώ. Όμως, για όσους δεν με γνωρίζουν, ονομάζομαι Γεωργίου και είμαι ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης για την Ατλαντική και Ευρωπαϊκή Συνεργασία, δηλαδή της Ένωσης για το ΝΑΤΟ στην Ελλάδα. Το ΝΑΤΟ δεν έχει πρεσβείες ή εκπροσώπους στις χώρες μέλη, έχει όμως μία ένωση σε κάθε χώρα που
που εκπροσωπεί στην πραγματικότητα και συνεργάζεται άμεσα με το public diploma στη δημόσια διπλωματία του ΝΑΤΟ. Θα ήθελα να κάνω ένα μικρό σχόλιο. Το Building Strategic Alliance σημαίνει ότι στο μέλλον θα δημιουργήσουμε στρατηγικές συμμαχίες για να αντιμετωπίσουμε τη σημερινή πρόκληση. Που σημαίνει ότι απριόρι δεχόμαστε όλοι που είμαστε σε αυτή την αίθουσα ότι οι συμμαχίες που υπάρχουν σήμερα είναι ήδη χρήσιμες και παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Μετά από την ανάλυση την οποία διαφωνώ με τον προηγούμενο ορετώντα, έκανε πάρα πολύ σωστά ο κύριος καθηγητής από την πλευρά του, διότι πρέπει οι καθηγητές να υποδεικνύουν όλο το φάσμα των κινδύνων και των δυνατοτήτων που υπάρχουν. Θα ήθελα να ρωτήσω τους δύο εκπροσώπους των κομμάτων πώς βλέπουν τη συνεργασία με τρεις λέξεις τη μελλοντική της Ελλάδος με την Βορειοατλαντική Συμμαχία, το ΝΑΤΟ, και με την εντογενέστερη ακόμα δυστυχώς ΚΕΠΑ, την κοινή Ευρωπαϊκή Πολιτική Άμυνας και Συνεργασίας. Και τον κύριο Βαρουσιώτη και τον κύριο Ίσυχο, τον οποίο συγχαίρω για τον τρόπο τον οποίο παρουσίασε με αισιοδοξία τα πράγματα. Τα κόμματα της αξιωματικής αντιπολίτευσης πάντοτε πρέπει να έχουν αισιοδοξία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Ίσυχος έχει το λόγο. Ναι. Ο πρόεδρος πολύ ευγενικά μου είπε ότι μόνο με τίτλους μπορούμε να απαντήσουμε, γιατί ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος και δεν θέλω να αφήσω χρόνο και από τους υπόλοιπους που πρέπει να απαντήσουμε. Οπότε θα είμαι πάρα πολύ λακωνικός. Ως ομογενής τρίτης γενιάς, έχοντας μάθει ελληνικά μόνο το 1980, έχω μικρό παιδί από τους παππούδες μου και τις γιαγιάδες μου έμαθα να σκέφτομαι ως Έλληνας χωρίς να το μιλώ όμως. Και αυτό είναι μια κατάκτηση για την ανθρωπότητα, αλλά δείχνει κατά κάποιο τρόπο. Αν αυτό το γενικεύσουμε, τον κοιμόμενο γίγαντα της ομογένειας στη διασπορά, ο οποίος δεν μπορεί να προσελκυστεί πλέον με τα λεφτάκια, γιατί δεν είναι επιτρέπεται μόνο από. Η ομογένεια πλέον στην τρίτη, τέταρτη και πέμπτη γενιά στην έκφρασή της σε όλες τις γωνίες του κόσμου διαθέτει λαμπρούς επιστήμονες, μεγάλα μυαλά, συλλογικές συνειδήσεις και αγωνίες μέσα από τη ζωή αυτών των ανθρώπων που για την Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει σήμερα ένα στρατηγικό σήματο συνανάπτυξης σε πάρα πολλούς τομείς. Στην οικονομία, στον πολιτισμό, θα έλεγα ακόμα και σε ζητήματα άμυνας, ακόμα και πάρα πολλούς ομογενείς, οι οποίοι διαπρέπουν σε ξένες χώρες. Τι είναι αυτό το ενοποιητικό στοιχείο που πρέπει να δημιουργήσει νέες γέφυρες ανάμεσα στην ομογένεια και σε μια πατρίδα που σήμερα δοκιμάζεται και αγωνιά ο λαός της. Είναι τα νέα ερωτήματα της εποχής μας στην εξωτερική πολιτική. Εγώ θα πω μόνο μια κουβέντα. Υπόθηκαν πολλά από διανοωμένους και πολιτικούς στην ιστορία της διπλωματίας της παγκόσμιας σκέψης. Εγώ θα πω μια λύση λίγο επαρχιότητα. Να μαζευτούμε όλοι μαζί και από την ομογένεια, διότι η ανοικοδόμηση της πατρίδας μας έχει ανάγκη από τους πολλούς που νομίζουν ότι κάνουν λίγα. Στα χωριά το λένε διαφορετικά, εγώ το έχω με τον δικό μου τρόπο. Στο δεύτερο σημείο και κλείνω, είναι ότι το ζήτημα του κυβερνοπολέμου, της άμυνας, οι νέες πτυχές ήδη και προκλήσεις για τη χώρα μπορούν να αντιμετωπιστούν εφόσον, εγώ θα συμφωνήσω με την κ. Πλατεία, παρόλο που διαφώνησε μαζί μου σε την ανάγνωση. Η ανάγνωση του πολυπολικού κόσμου σήμερα είναι αναγκαία που ξεκινάμε. Σε αυτή την ανάγνωση που κάνουμε σήμερα, ποιες είναι οι ενταρχόμενες δυνάμεις, ποιες είναι οι δυνάμεις που κάνουν καύσιμα στην ανάπτυξή τους, οι πιο περιφερειακές ολοκληρώσεις ή ως κράτη έθνη. Επομένως, αγαπητοί φίλες, αγαπητοί φίλοι, νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία σε αυτή την ανάγνωση η χώρα μας να έχει τη δική της στρατηγική. Βεβαίως σε πλαίσιο συμμαχιών, εποφελών, αμοιβαιότητας, αλλά πάντα έχοντας υπόψη ότι αυτός ο λαός πρέπει να βγει από αυτή τη δοκιμασία όχι κάποια στιγμή στο μέλλον, αλλά με ρογμές και ανατροπές και συγκρούσεις, οι οποίες βεβαίως μέσα από διαπραγματεύσεις και θεσμούς θα είναι πάρα πολύ δύσκολες, αλλά δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ίσυχε. Ο κύριος Πρωτιάς, παρακαλώ. Ένα σχόλιο μόνο για το μέλλον της Ευρώπης. Όπως είπα, άφησα και τα δύο σενάρια ανοιχτά. Το μόνο που επιμένω είναι ότι η Ευρώπη σήμερα δεν ήταν όπως ήταν χθες. Αυτό το βλέπει κανείς με τις εξελίξεις των τελευταίων χρόνων. Και είπα δύο είναι τα σενάρια. Ή θα προχωρήσει λόγω της κρίσης σε περισσότερο ενοποίηση,
αν θέλετε, το καλό σε εισαγωγικό σενάριο ή θα διαλυθεί. Ο λόγος που η Ευρώπη δεν είναι ίδια είναι ότι όλο το πλέγμα των διατλαντικών σχέσεων και της Ευρώπης μέσα σε αυτό βασιζόταν σε τρεις υποθέσεις. To keep the Russians out, the Americans in and the Germans down. Και τα τρία άλλαξαν. Η Σοβιετική Ένωση, η Ρωσία δεν απειλεί την Ευρώπη. Άρα ένα από τα ενοποιητικά στοιχεία και της Ευρωπαϊκής Ένωσης λείπει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν κοιτάνε πια στον Ατλαντικό αλλά στον Ειρηνικό. Και η Γερμανία δεν είναι η Γερμανία της Βόνης, αλλά η Γερμανία του Βερολίνου, καταδικασμένη να παίξει ηγετικό ρόλο στην Ευρώπη, είτε μας αρέσει είτε όχι. Αυτά λοιπόν τα τρία αλλάζουν τους παραμέτρους του ευρωπαϊκού προβλήματος. Αυτά τα τρία θα οδηγήσουν είτε στη διάλυση της Ευρώπης και τα σπέρματα είναι εδώ, είτε κάτω από την ατμομηχανή της Γερμανίας θα οδηγήσουν σε περαιτέρω ενοποίηση. Εμείς, αν θέλετε, στη σημερινή Ευρώπη είμαστε πολύ πιο αδύνατοι. Όλες αυτές οι διακηρύξεις ότι τα σύνορα της Ελλάδος είναι σύνορα της Ευρώπης, όπως βλέπετε, καταραίουν εδώ, ούτε τα οικονομικά σύνορα της Ελλάδος δεν είναι σύνορα της Ευρώπης. Άρα λοιπόν, ας προετοιμαστούμε για μια διαφορετική Ευρώπη και ας δούμε τη θέση μας μέσα σε αυτήν. Όσον αφορά δε τις συμμαχίες, οι συμμαχίες, ξέρετε, είναι both way street. Που σημαίνει όχι μόνο ότι παίρνεις από τον άλλον, για να φτιάξεις μια συμμαχία, είναι πολύ σημαντικό τι δίνεις, πόσο ανταγωνιστικός είσαι, πόσο δυνατός είσαι στην άμυνα. Και οι τάσεις τις οποίες παρουσίασαν φοβάμαι ότι περιθωριοποιούν τη χώρα. Συνεπώς γινόμαστε λιγότερο ελκυστικοί και σαν σύμμαχοι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πλουτιά. Κύριε Σκοτσογιάννη, προσέρω. Σαν εταιρεία μπορούμε να βοηθήσουμε μέσω των τεχνολογιών και εμπορικών συνεργασιών. Από εκεί και πέρα, η κάθε χώρα και η κάθε κυβέρνηση πρέπει να έχει τη στρατηγική ώστε να δημιουργήσει ένα περιβάλλον που να αναπτύξει τη βιομηχανία της και να δημιουργήσει μια βιώσιμη βιομηχανία. Κυρίες και κύριοι, δυστυχώς... Παρακαλώ, κύριε. Παρακαλώ, κύριε Ροπτσιαδή. Βεβαίως, ευχαριστώ. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το ΝΑΤΟ είναι ένα από τα αναπόσπαστα στοιχεία πάνω στο οποίο έχει δομηθεί το περιβάλλον ασφάλειάς μας. Δεν υπάρχει όμως και αμφιβολία ότι οι σύγχρονες προκλήσεις, ιδιαίτερα στον περίγυρο, δεν θα αντιμετωπιστούν μέσα από την ατοϊκή αμπρέλα. Διότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και μέσα στο ΝΑΤΟ για την αντιμετώπιση ορισμένων θεμάτων. Εγώ πιστεύω ότι όπου το ΝΑΤΟ ασχολείται στην περιοχή θα πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη εμπλοκή. Ακόμα και στην επιχείρηση στην Λιβύη πιστεύω και το πιστεύω και το έχω εκφράσει επισήμως ότι θα πρέπει να είχαμε πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή και εμπλοκή. Γιατί ήταν στα στρατηγικά μας ενδιαφέροντα να αποκτήσουμε μεγαλύτερη παρουσία σε αυτή τη χώρα η οποία ξεκινούσε μία καινούργια πορεία και με την οποία έχουμε και θαλάσσια σύνορα. Τώρα, σε ό,τι αφορά με την ΚΕΠΑ, θα σας πω ότι και που την αναφέρετε, πολλή διαφήμιση της κάνετε. Ήμουνα στη διακοινοβουλευτική συνέλευση προχθές στο Δουβλίνο. Πρόκειται ακόμα για τόσο σε τέτοια εμβριακή κατάσταση που δεν μπορεί να πει ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να ληφθεί σοβαρά υπόψη από οποιοδήποτε αναλυτή. Αλλά οφείλουμε σαν χώρα, πέρα και έξω από το ΝΑΤΟ, ή και ακόμα και στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, να διαμορφώσουμε ειδικές συμμαχίες. Ειδική συμμαχία είναι με το Ισραήλ. Ειδική συμμαχία είναι με τις χώρες με τις οποίες ταυτιζόμαστε σε συμφέροντα στην ευρύτερη περιοχή. Και αυτή την πολυσχίδια στις συμμαχίες τις οποίες πρέπει να διαμορφώσουμε, τις επιβάλλουν και σωστά περιέγραψε προκλήσεις ευρύτερες από αυτές που περιέγραψα εγώ, ο κ. Πλατιάς πιο πριν. Ότι αλλάζει το γεωστρατηγικό περιβάλλον και δεν μπορεί μόνο το ΝΑΤΟ να αποτελεί απάντηση στο έλλειμμα ασφάλειας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαρτσιώτη. Κυρίες και κύριοι, δυστυχώς ο χρόνος τελείωσε. Οφείλω να ευχαριστήσω όλους τους διακεκριμένους ομιλητές που μας παρουσίασαν μια εξαιρετική συζήτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ έναν προς έναν και όλους μαζί. Κυρίες και κύριοι, διάλειμμα.
Νομίζω ακολουθεί μια μικρή δεξίωση από ό,τι λέει το πρόγραμμα από τους οργανωτές και συνεχίζουμε γύρω στις 3.30 ή 4, συγγνώμη, 4.